Εδώ είμαστε και σήμερα, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Μπάσκετ City πάμε μέχρι και τις 10. Με Σταμάτη Μουρελή και Νίκο Μοσχοβίτη πίσω από το μικρόφωνο. Τον μπασκετικό δίωρο στη ζώνη του Λίμπερο καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή. Εμείς Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Ο Σταύρος Κόλακας με τον Γιάννη τον Γιαννούλη. Δευτέρα με Παρασκευή. Αν και βέβαια αυτή η Παρασκευή πάλι εμείς θα είμαστε. Οπότε το πάμε λίγο παραπάνω. Καλησπέρα. Θα είμαστε εδώ μας. Θα είμαστε και αύριο. Έτσι εδώ να το πούμε. Έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε να πούμε και να συζητήσουμε αρκετά πάλι με παιχνίδι ελληνικής ομάδας στην Ευρωλίγκα σε εξέλιξη στην ώρα της δικής μας εκπομπής. 21-13 είναι το σκορ στο Κάουνας. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει καλά, και ο Γιασικεβίτσος, ο οποίος έχει γίνει ένας, δεν ξέρω, από παιχνίδι σε παιχνίδι παρουσιάζει κάτι καινούριο. Στο προηγούμενο μάτς χτυπούσε τον Ολυμπιακό διαρκώς κοντά στο καλάθι. Σήμερα στα πρώτα 6,5 λεπτά που έχουμε δει μέχρι τώρα έχει βάλει η 4-5 τρίποντα. Τον χτυπάει διαρκώς με σουτ 6 από τα 6,75. Προηγείται με 21-14. Αν έχω προλάβει να δω καλά, ο Πάγκος έχει βάλει 3 ήδη. Ο Κέβιν Πάγκος. Δεν το βλέπω καλά το μάτς του Ολυμπιακού. Εντάξει, είναι παιχνίδι το οποίο ο Ολυμπιακός ξέρει ότι αν χάσει αποχαιρετά. Εγώ νομίζω ότι αν χάσει και αποχαιρετήσει και έτσι δεν μπει στο Final Four, ίσως να είναι έτσι και ένα ξεκίνημα εξελίξεων διαφόρων στον Ολυμπιακό. Δεν έχει το πρίντεζι. Είναι στον πάγκο, αλλά είναι με πολιτικά. Έτσι και αλλιώς το μάτς το τρίτο πριν δύο μέρες δεν ήταν καλά. Με ένεση έπαιξε. Σήμερα αποφασίστηκε να μην αγωνιστεί καθόλου. Να δούμε αν ο Ολυμπιακός, ο οποίος γενικά όλα αυτά τα τελευταία χρόνια έχει γυρίσει και γυρίσει καταστάσεις και παιχνίδια, μπορεί σήμερα να κάνει το 2-2. Να στείλει ξανά τη σειρά στον Πειραιά. Αν το κάνει, νομίζω θα είναι και στο Final Four. Αν καταφέρει σήμερα να. Ναι, η λογική το λέει, αλλά εντάξει, η Ζαλγκύρης δεν ξέρω. Παίζει όλη τη χρονιά πολύ καλό μπάσκετ και δείχνει να μην φοβάται από έδρες. Δηλαδή. Είναι μια πολύ καλή ομάδα για το επίπεδο της. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ζαλγκύρης δεν έχει τα budget. Δεν το συζητάω για Φενέρ, Ρεάλ και ΣΥΕ και ΤΣΕΚΑ. Δεν έχει καν τα μπάζα των ελληνικών ομάδων. Κοίτα, η Ζαλγκύρης γενικά έχει παράδοση να βγάζει τις ομάδες. Έτσι, τότε η μεγάλη Ζαλγκύρης με Άντωνη Μπούη που έπαιζε ένα εκπληκτικό μπάσκετ, πραγματικά. Τάιου Σέντνη. Ναι, δεν ήταν η ομάδα τότε με τα τρομερά λεφτά της εποχής, με τα μπάζα της εποχής. Αλλά έπαιξε ένα μπάσκετ και ειδικά στο Final Four τότε. Έπαιξε ένα μπάσκετ το οποίο τους κατατρόπωσε όλους και τους. Και πραγματικά είχαν όλοι να μιλάνε για τον μπάσκετ που έπαιζε τότε, πολύ γρήγορο μπάσκετ επιθετικό. Και το έχει αυτό σαν παράδοση. Δηλαδή, Ζαλγκύρης να βρίσκει παίκτες, να κάνει έτσι γερό ψάξιμο στην αγορά, να βρίσκει παίκτες του οποίου στη συνέχεια βέβαια θα πάρουν πολύ περισσότερα λεφτά σε άλλες ομάδες. Και είναι αυτό που λέμε ίσως και όχι το βάρος φάνελας, θα πω εγώ, η κουλτούρα του συλλόγου που. Δεν μπορείς ποτέ να την ξεγράψεις από τέτοιες μεγάλες φάσεις. Δηλαδή, ας πούμε τώρα η Βαλένθια, π.χ. ας πούμε όσα χρόνια την παρακολουθώ που έχει και καλές ομάδες και αυτά, πάντα έχεις την εικόνα ότι είναι λίγο ψηλό loser. Έτσι δεν μπορεί να κάνει κάτι τρομερό. Η Μπασκόνια επίσης τα τελευταία χρόνια και αυτή έχει μπει σε αυτή τη λογική. Δεν δείχνει να μπορεί να κάνει. Η Μπασκόνια είναι σε ένα καλό επίπεδο. Εντάξει, είναι καλό. Είναι ομάδα που συχνά πάει σε Final Four. Ναι, αλλά δεν λες ότι θα πάρει ένα τρόπο. Δεν τη βάζει ποτέ εκεί. Δεν το λες. Έτσι, η Αρμάνη, ας πούμε, δίνει τόσα εκατομμύρια κάθε χρόνο και είναι στη σφαλιάρα. Η Ζαλγκύρης, απ' την άλλη, και παλιότερα βέβαια, όχι μόνο τώρα ή την εποχή τότε που το πήρε το πανευρωπαϊκό, το ευρωπαϊκό, πάντα έχει καλές ομάδες. Βέβαια δεν έφτανε σε αυτό το επίπεδο. Τώρα δεν ξέρω, αυτή η ομάδα μου δείχνει εμένα ότι αν τυχόν πάει στο Final Four. Που θα έχει και κόσμο, έτσι, γιατί οι Λιθουανοί πάνε. Δεν έχει να βοηθεί τίποτα. Δηλαδή δεν μπορείς να την βγάλεις εκτός. Δεν έχει να βοηθεί τίποτα στη λογική ότι είναι μια πάρα πολύ καλά δουλεμένη ομάδα. Ο Γιασικεβίτσος το έλεγα και την άλλη φορά ότι είναι προπονητής νεαρός και όλα αυτά. Νομίζω είναι θέμα χρόνου να πάει στο top επίπεδο. Στην Ευρώπη, τουλάχιστον. Ναι, εκτός αν θέλει να μείνει εκεί λόγω Λιθουανίας. Πάντως, έχει δείξει. Και πέρσι, αλλά φέτος που έχει και λίγο πιο καλή ομάδα και λίγο πιο ανεβασμένο μπάτσε σε σχέση με πέρσι, όχι κανένα τρελό νούμερο όμως. Η Ζαλγκύρης πραγματικά, άμα κάτσει και τη δεις, παίζει πολύ ωραίο και στοχευμένο μπάσκετ. Δηλαδή, και τη σειρά με τον Ολυμπιακό που την έχει φέρει στο 2-1, δεν την έχει φέρει τυχαία.
Όχι, όχι. Δεν την έχει φέρει τυχαία στο 2-1 και παίζει σήμερα το μάτι στην έδρα της. Την πρόκριση, να το πω έτσι πολύ απλά. Όπως τυχαία δεν βρέθηκε στους 8, έτσι το ίδιο ισχύει και μέχρι κανένα δυο-τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος κανονικής περίοδου διεκδικούσε ακόμα και το πλεονέκτημα έδρας. Το ίδιο ισχύει και τώρα. Απλά ο Ολυμπιακός γενικά είναι μια ομάδα που όλα αυτά τα τελευταία χρόνια τον έχουμε δει να επιστρέφει παιχνίδια, καταστάσεις δύσκολες. Σε μια τέτοια είναι και τώρα. Δεν ξέρω αν αγωνιστικά είναι έτοιμος να το κάνει, αλλά σίγουρα μας τα έχει δείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια ότι μπορεί να, έτσι και να κερδίσει σειρές και τέλος πάντων να ξεπεράσει τον εαυτό του, να το πω έτσι. Γιατί με τόσα προβλήματα που έχει τώρα, με τραυματισμούς και με όλα αυτά. Και νομίζω ότι είναι καλή φάση για την καλή συγκυρία για την Ζαλγκύρης, γιατί πηγαίνει και ένα Ολυμπιακό ο οποίος είναι μεταξύ. Έχει μάλλον τρομερά γενικά προβλήματα. Ναι, ο Ολυμπιακός. Ναι. Και ενώ θα μπορούσε, ας πούμε, αν πετύχει κάποια άλλη ομάδα να είχε πρόβλημα μεγάλο, δηλαδή αν πετύχει, ας πούμε, τη Ρεάλ ή την Φενέρ, αλλά δεν ξέρω, του πάει, ίσως του ταιριάζει λίγο ίσως και ο Ολυμπιακός. Και ο Γιασκεβίτσος παίζει και πολύ καλά από την αρχή της σειράς στο παιχνίδι του μυαλού, δηλαδή με τις δηλώσεις του για διαιτησία, για αυτά όλα. Δηλαδή, επειδή ξέρει τη λογική ο Γιασκεβίτσος, έτσι, γιατί ήταν στον Παναθηναϊκό. Έχει μείνει άλλωστε η δήλωση ότι μόσα λεφτά ποτέ δεν θα πάω στον Ολυμπιακό. Εγώ τότε που είχε έρθει και στην Ελλάδα και είχε βάλει ένα στο κασκόλ του Ολυμπιακού. Το είχε βάλει και το πέταξε, ναι. Ναι. Ξέρει καλά το παιχνίδι αυτό δηλαδή ο Γιασκεβίτσος και το παίζει πραγματικά μια χαρά. Έτσι, από όλη τη διάρκεια της. Αλλά μπαίνει και πάλι στον κανόνα ο Γιασκεβίτσος ότι οι playmaker γίνονται εξαιρετικοί προπονητές. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένας κανόνας αυτός γενικά, δηλαδή το είδαμε και με τον Ομπράντοβιτς, ο άλλος ο Ομπράντοβιτς, ο οποίος και αυτός ήταν ένα πολύ καλός playmaker, ο Λάσο, ο οποίος και αυτός ήταν ένας, για την εποχή του, καλός playmaker, δεν θα τον έλεγε κορυφαίο, αλλά καλός playmaker γενικότερα. Εντάξει, ο Σάρας, επειδή τον ζήσαμε κιόλας. Έτσι, ο Σάρας ήταν από τους κορυφαίους. Τον είδαμε, τον ζήσαμε, τον προλάβαμε. Έτσι. Στα καλά του χρόνια. Και στην Ελλάδα, μα πάση, ο Ανίδης που ήταν έτσι περιφερειακός, Γιαννάκης. Αλεξανδρής, όλοι κοντοί που λέει ο λόγος. Και λέω, επειδή τον προλάβαμε το Σάρας στα καλά του χρόνια, ο Σάρας εκείνη τις εποχές της Μακάμπη, εκείνης της ομάδας, ναι. Τις χρονιές στον Παναθηναϊκό, στην Μπαρτσελόνα, δεν ήταν απλώς ένας playmaker. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος όριζε παιχνίδια με τον τρόπο που έπαιζε. Εντάξει, παιχτάρα, και νομίζω ότι ήταν από τους πρώτους παίκτες που εκμεταλλεύονταν τόσο πολύ το pick and roll. Ναι. Και όταν λέω εκμεταλλεύονταν, δεν εννοώ ότι ξέρω εγώ, ρόλαρε ο ψηλός και του έβγαινε την μπάλα στο καλάθι. Έβρισκε τον τρόπο είτε να σταματήσει και να σουτάρει, είτε να πάει στο καλάθι, είτε να σουτάρει τρίποντο, είτε να βρει το ψηλό χαμηλά ή ψηλά πάνω από τη στεφάνη. Διάβαζε πάρα πολύ καλά το pick and roll και αυτό που λέει και ο Σταμάτης δεν είναι τυχαίο ότι και σαν προπονητής η ομάδα του είναι πολύ, πολύ, πολύ διαβασμένη. Στον αντίπαλο που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φορά. Ξεκίνησε καλά η Ζαλγκύρης, αλλά ο Ολυμπιακός σιγά σιγά επιστρέφεται. Έχει ένα σερί 0-7 εδώ και 3 λεπτά. Το 21-13 έχει γίνει 21-20. Το θέμα για τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα, τουλάχιστον αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα, το κομμάτι της περιφερειακής άμυνας πάει να το βελτιώσει. Έχει να κάνει λίγο και με τα αμυντικά rebound. Η Ζαλγκύρης έχει σίγουρα 3-4, το έχω δει. Θα ανοίξω λίγο να δω και στατιστικά το πόσο είναι. Είναι και αυτό κάτι το οποίο πρέπει να το δει. Ο Ολυμπιακός εδώ στο Ρένια ξέχασε ένα ακόμα layup, είναι το τρίτο. Έτσι, τρίτη φάση κοντά στο καλάθι που δεν την τελειώνει. Μία ο Μακλίν, μία ο Μιλωτίνοφ και μία τώρα ο. Ναι, γενικά ο Ολυμπιακός δεν σου δίνει ως μια ασφάλεια, έτσι, να πεις όπως τα προηγούμενα χρόνια. Όχι, όχι, όχι. Κοίταξε, δεν σου δίνει μια ασφάλεια γιατί εντάξει, είναι το πλήρωμα του χρόνου που λένε. Σε μια Ευρωλίγκα που έχει 30 μάτς κανονική περίοδο, ο Σπανούλης, ο 36χρονος. Είναι λίγο δύσκολο να ανταποκριθεί. Εγώ απορώ βέβαια τόση ώρα γιατί συζητάμε για αυτό το παιχνίδι και συζητάμε για αυτά που έχει ανεβάσει ο Γιαννακόπουλος. Θα πούμε αυτό και αυτά, ρε φίλε, κάτσε. Αυτό το 24ωρο έχει ανεβάσει. Άλλη μια μισή ώρα έχουμε, δηλαδή, περίμενε. Πρέπει τα πρόστιμα στο Γιαννακόπουλο την Ευρωλίγα να φτάσουν γύρω στα 4,5 εκατομμύρια σήμερα. Να έχουν φτάσει. Δηλαδή. Όπως μου είπε και ένας φίλος, πρέπει να έχει ένα φάκελο στο κινητό του ή τέλος πάντων στο PC. Το οποίο να λέγεται Μπερτομέου Instagram και να ανεβάζει πράγμα από εκεί διαρκώς. Εντάξει, σίγουρα έχει κάποιον ο οποίος δουλεύει 100%. Από χθες το βράδυ, 100%. Δουλεύει συνέχεια ολόκληρο επιτελείο για να του φτιάχνει αυτά τα βίντεο, τις φωτογραφίες, τα πάντα. Βέβαια. Έτσι δηλαδή,
κάποιος τώρα βγάζει λεφτά 2-3 μέρες που έχει τρελαθεί. Ναι. Έτσι. Για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε, ο Γιαννακόπουλος έχει ξεκινήσει να αναλέει το πόλεμο κατά τον Μπαρτομέου πλέον, βλέποντας και τον αποκλεισμό να έρχεται πολύ πιο φανερά, έτσι, με απίστευτες εκφράσεις, τσιρκολίγκα, απέτυχες φύγε, για τα λεφτά, για Monkey League, Monkey League, για τους διαιτητές, ανεβάζει βίντεο με τα σφυρίγματα που διαμαρτύρεται το Παναθηναϊκός. Και αν τιμωρήθηκε για την ιστορία με τη Φενέρ, που εντάξει ήταν και εκεί, μπορεί να πει ότι είχε και ένα ψηλό δίκιο ο Γιαννακόπουλος, γιατί τον βρίζαν οι Τούρκοι. Εδώ τώρα δεν έχει κανένα δίκιο και τα χώνει χοντρά. Ότι μάλωσες, λέμε, όλους με τη FIBA, με τον ένα, με τον άλλο, μάλωσες με όλους. Εντάξει, νομίζω και να μην σκεφτόταν ο Γιαννακόπουλος να πάει στη FIBA, πλέον θα πάει, εντάξει. Θα πληρώσει το πέναλτι που είναι για να σπάσει το συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα και θα την κοπανίσει. Θα δούμε. Έτσι. Και βέβαια ενδιαφέρον μεγάλο, ξέρεις ποιο είναι το όλο το θέμα τώρα. Να περάσει ο Παναθηναϊκός. Μα εκεί είναι το θέμα, ρε φίλε. Μα εκεί γι' αυτό και εγώ ήθελα χθες να πάρει το παιχνίδι. Γιατί άμα έπαιρνε χθες, πιστεύω ότι και στην Αθήνα να γυρνούσε, στην Αθήνα με 20.000 κόσμο, θα το έπαιρνε το μάτς. Με τη Ρεάλ. Γι' αυτό χθες έχασε μια μεγάλη ευκαιρία. Η γκρίνια του Παναθηναϊκού στο κομμάτι της διαιτησίας για το χθεσινό παιχνίδι, για αποφάσεις στο τέλος, δεν είναι άδικη. Δηλαδή υπάρχουν αποφάσεις στο τέλος που σε μάτς που κρίνεται στο πόντο και σε ένα σουτ, είναι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές για τη διαιτησία. Ο διαιτητής δεν είναι πλέον... Εντάξει. Όχι, ξέρεις τι, που θέλω να καταλήξω. Είναι ότι ο διαιτητής πλέον μπορεί να πάρει μία λάθος απόφαση στο τρίτο δεκάλεπτο και η διαφορά να είναι στους 8 πόντους, λέω ένα παράδειγμα. Και ξεκινώντας από αυτή τη φάση, τη λάθος απόφαση που μπορεί να πήγαινε στους 5, το παιχνίδι να πάει στους 15 και να τελειώσει. Δηλαδή έχει γίνει το μπάσκετ έτσι πλέον, που ακόμα και μια μικρή έτσι απόφαση μπορεί, ρε παιδί μου, να αλλάξει την εικόνα ενός αγώνα. Τώρα, χθες υπάρχει. Το σχολιάζαμε μαζί με τον Γιούλ που έβαλε, που κόλλησε τα δύο τρίποντα τα συνεχόμενα και πήγε τη Ρεάλ τότε στο συν 7. Στην προηγούμενη φάση έχει βγάλει την μπάλα έξω ο Γιούλ και ο Παναθηναϊκός θα πάει μπροστά στο σκορ. Σε παιχνίδια λεπτομεριών, ξέρεις. Όταν θα περάσει μπροστά σε ένα συγκεκριμένο σημείο, παίρνει ψυχολογία, παίρνει αυτοπεποίθηση. Μπορεί να μην είναι και τίποτα. Μπορεί στην επόμενη φάση να φας δύο τρίποντα, όντως. Και πάλι να σε πίσω. Αλλά εγώ νομίζω ότι όλο αυτό το τρυπάκι που έχει ξεκινήσει με τον Γιαννακόπουλο σίγουρα έχει πειράσει και την ομάδα την ίδια. Είναι ξεκάθαρο. Εγώ δεν θυμάμαι να έχω δει ποτέ τον Πασκουάλ και τόσα χρόνια στην Μπαρτσελόνα που ήταν να κυνηγάει το διαιτητή. Βέβαια, να σου πω κάτι τώρα για να λέμε το στραβού το δίκαιο. Ο Γιαννακόπουλος θα τα λέει αυτά γιατί είναι από την άλλη πλευρά του μαχαιριού. Ναι, έτσι. Εννοείται. Γιατί τόσα χρόνια που κάνει ό,τι κάνει ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα, έτσι, είτε σε τελικούς κυπέλων, είτε σε παιχνίδια play-off, είτε απλά σε παιχνίδια πρωταθλήματος που δεν κρίνεται κάτι. Αλλά βλέπουμε αυτή την υπερπροστασία που υπήρχε κυρίως στην εποχή Διαμαντή, θα πω εγώ. Γιατί στην Ευρωλίγκα δεν ξέρω. Γιατί, ναι. Τώρα επειδή είναι από την άλλη πλευρά και τους έχει όλους απέναντί του, δεν ξέρει πώς να αντιδράσει. Και προσπαθεί να προκαλέσει ουσιαστικά τον Μπαρτομέου σε μια ανοιχτή κόντρα δηλώσεων. Mm-hmm. Έτσι, νομίζω ότι ο Ισπανός είναι πολύ έξυπνος. Αν δεν ήταν, δεν θα έκανε αυτό που έχει κάνει εδώ και τόσα χρόνια την Ευρωλίγκα. Γιατί ουσιαστικά από τα κεφάλια που ξεκίνησαν την ιστορία είναι ο Μπαρτομέου. Νομίζω ότι δεν θα πέσει την πάγια τον Μπαρτομέου και θα την αφήσει τη σειρά να εξελιχθεί. Αν βέβαια περάσει ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι θα δικαιωθεί ο Μπαρτομέου και όλη η λογική της Ευρωλίγκας και θα τρέχει να τα μαζέψει ο Γιαννακόπουλος. Πάλι βέβαια θα βρει κάτι να γράψει. Αλλά εντάξει, συζητώντας το εδώ, σαν Θεσσαλονίκη, εμείς έχουμε βιώσει την πλευρά του μαχαιριού που είναι τώρα ο Γιαννακόπουλος. Έτσι, σε τελικούς, σε παιχνίδια play-off, σε χιλιάδιο. Έτσι, δηλαδή να μην λέμε, εντάξει, μπορεί να έχει κάποια δίκαιο ο Παναθηναϊκός, αλλά όταν πας από εκεί πρέπει να βλέπεις τι κάνεις κι εσύ για να αλλάξεις, να βοηθήσεις τον ελληνικό μπάσκετ. Γιατί έχουμε πει ότι αυτό το δίπολο έτσι υπάρχει εδώ και χρόνια, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Το θέμα είναι πώς συμπεριφέρονται και στις υπόλοιπες ομάδες. Ποια είναι η λογική που υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα και για τις υπόλοιπες ομάδες. Όταν βλέπεις δηλαδή ότι παίζουν αυτοί οι δύο και όταν κάποιος προσπαθεί να τους κερδίσει έστω ένα παιχνίδι πρωταθλήματος αδιάφορο και δεν τον αφήνουν, δεν μιλάμε τώρα για τελικούς, έτσι, που έχουμε βιώσει πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να πάει μπροστά το ελληνικό μπάσκετ έτσι. Δεν είναι μόνο τα λεφτά, δεν είναι μόνο να έρθει κάποιος να βάλει λεφτά. Πρέπει να είναι και 50 ρίσκες οι διαιτητές μες στο γήπεδο, όπου και να παίζεις. Τώρα για να πω, τη βλέπει αλλιώς τη δουλειά.
Έτσι, το έχει, τον έχει πιάσει και τράτο για ένα κόπουλο να πάει να παίξει το Φαναρό στο Βελιγράδι. Είναι και αυτό ναι, ένα βασικό πλέον, λόγω τη ιστορία Ερυθρού Αστέρου Ολυμπιακού. Θέλει να πάει να παίξει στο Βελιγράδι ο Γιανακόπουλος. Δηλαδή όλα κάτσανε. Εντάξει, τώρα του χρόνου που θα πάει στο Champions League, έτσι. Λες εσύ. Εγώ λέω τα συμβόλαια που θα δίνει στους παίκτες θα είναι 30% πάνω για να πάει να παίξει στο Champions League από ό,τι στην Ευρωλίγκα. Δεν μπορείς να πας να παίξεις με ξένους Champions League στην Ελλάδα όταν ο Ολυμπιακός έχει ξένους Ευρωλίγκας. Mm-hmm. Άρα πρέπει να δώσεις παραπάνω λεφτά τα οποία δεν θα βγάλεις σίγουρα ποτέ. Και, από, και, να, εντάξει, το, και να το πάρει που λογικά εντάξει, θα είναι το μεγάλο φαβόρι, θα πάρει ένα εκατομμύριο. Αυτό είναι. Εκτός αν η FIBA κάνει κάποια άλλη συμφωνία, γιατί ακούγεται κάτι τέτοιο. Κάνει κάποια άλλη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Ακούγεται και αυτό το σενάριο, το οποίο ήδη φημολογείται ότι έχει γίνει άλλη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Θα γίνει άλλη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό και σε οικονομικό επίπεδο τη FIBA. Για να έχει τον Παναθηναϊκό. Εγώ συνεχίζω να πιστεύω, ή μάλλον να περιμένω να δω τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός αυτό το κομμάτι με την Ευρωλίγκα Παύλα FIBA. Και δεν ξέρω αν θα. Αν είναι, όχι τόσο σίγουρο, ξέρεις. Δεν ξέρω αν έχει πάρει την απόφαση, δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνει από εδώ και πέρα. Το σίγουρο και αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν είναι απλά μια κόντρα αυτή που υπάρχει. Είναι κάτι πολύ περισσότερο ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Μπερτομέο, να το πω έτσι προσωπικά, ή τέλος πάντων την Ευρωλίγκα γενικά. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι ο Γιανακόπουλος πόνταρε και σε κάποιους συμμάχους, να το πω έτσι, πριν λίγο καιρό. Που δεν τους είχε ποτέ. Που τελικά αποδεικνύεται ότι δεν τους είχε. Τώρα, και βέβαια όλη η ιστορία, επειδή το έχουμε ξαναναφέρει από εδώ, είναι ότι θα χαθεί για την Ελλάδα μια θέση γιατί θα την πάρει ο Παναθηναϊκός, έτσι που. Ό,τι και να βγει ο Παναθηναϊκός στο φωτάθλημα, που εντάξει δεν θα βγει κάτω από το 2, αλλά ό,τι και να βγει θα πάρει θέση του άλλου εισιτήριο. Έτσι δεν νομίζω η FIBA να το πει. Α, δεν πληρείς τα αγωνιστικά κριτήρια, τα βαθμολογικά μάλλον κριτήρια, δεν σε πάρω. Έτσι δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Και ουσιαστικά δυσκολεύει όλη η κατάσταση για τις υπόλοιπες ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κυρίως εντάξει τώρα για τον Άρη το θεωρώ δύσκολο να το συζητάμε, γιατί ο Άρης έχει αντιμετωπίσει άλλα προβλήματα. Ο ΠΑΟΚ σε θεωρητικό βαθμό έχει μια θέση, γιατί λογικά θα τερματίσει, υποτίθεται ότι έχουμε τρεις θέσεις. Mm-hmm. Οι δύο είναι που μένουν ουσιαστικά ανοιχτές. Και εδώ τα μιλήσαμε με τον το CEO του Champions League, τον Πατρίκο Μινό. Αν θυμάσαι, δεν είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο wildcard. Δεν το είχε αποκλείσει. Ναι. Εντάξει, το άφησε τώρα και εννοώ. Νομίζω ότι και όποτε έχει γίνει τέτοια κουβέντα, ποτέ δεν έχει αποκλείσει τέτοιο ενδεχόμενο για κανέναν. Ναι, κοίτα, είναι μεγάλο θέμα να δούμε η Ευρωλίγκα τι θα κάνει στην καινή θέση στην ελληνική. Εγώ πιστεύω κατά 90% θα πει την ΑΕΚ. Θα δώσει ένα συμβόλαιο στην ΑΕΚ 2 με 3 χρόνια. Για να την πάρει στην Ευρωλίγκα. Δεν νομίζω να του πει έλα για ένα χρόνο και βλέπουμε. Πιστεύω ότι εντάξει, δεν μπορεί να δώσει τα συμβόλαια που έχουν οι άλλοι. Έτσι, γιατί νομίζω ότι ήταν δεκαετές, τώρα πρέπει να είναι 8 ετές να έχει μείνει. Πότε υπογράφηκε, από 2 χρόνια. Θα τη δώσει ένα τριετές για να την παρακολουθήσει ουσιαστικά, να δει πώς θα πάει, αν συνεχίζει αυτή η εξέλιξη και αυτή η πορεία της ΑΕΚ. Θα τη δώσει ένα τριετές και από εκεί πέρα θα δει. Ούτως ή άλλως στα επόμενα χρόνια αναμένεται η Ευρωλίγκα να ανοίξει. Θα ανοίξει, θα μου πεις τώρα 2 και 2, 4 θέσεις. Δεν θα ανοίξει 15 θέσεις. Αλλά οι άμα βάλεις. Του χρόνου έχουν καλυφθεί από Μπάγκερ Μονάχου και τη Βιλερμπάν. Και Βιλερμπάν. Έτσι, άμα βάλεις ότι υπάρχει, θα υπάρχει ουσιαστικά και αυτή η θέση. Εντάξει. Όπως ακούτε και όπως βλέπετε, δεν κάνουμε λόγο για Θεσσαλονίκη και Ευρωλίγκα, γιατί δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε. Δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε. Έτσι, δυστυχώς αυτές οι εποχές έχουν περάσει και δεν ξέρω κατά πόσο θα ξανάρθουν αυτές οι εποχές να έρχονται τόσο μεγάλες ομάδες στην πόλη και να έχουμε τέτοια ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αν ο Μιγέννη το ΠΑΟΚ βρει κάποιον επιδητή, ασχοληθεί πιο ενεργά ο Ιβάν Σαββίδης με το μπασκετικό τμήμα. Ίσως μπορούμε στα επόμενα χρόνια να έχουμε μια λογική ότι μπορεί κάτι από τον ΠΑΟΚ να γίνει, από τη στιγμή που είναι και καθαρός από χρέη και για έναν άνθρωπο που μπορεί να βάλει και 2 και 3 και 4 εκατομμύρια. Έτσι, να γίνει κάτι και να μπορέσει να πείσει κάπως στην Ευρωλίγκα, να διεκδικήσει μέσω του Γιούρου κάπου θέση στην Ευρωλίγκα. Έτσι, αυτό είναι ένα θέμα. Ο Άρης νομίζω ότι για τα επόμενα τουλάχιστον 4 με 5 χρόνια θα είναι σε ένα μέτρο επίπεδο, εκτός αν υπάρχουν φουρνιές μπασκετμπολιστών που βρεθούν και είναι αυτό που λέμε λαχεία. Γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί
Καταρχήν, κανείς δεν πιστεύω ότι θα έρθει να πάρει μια ομάδα με 4 εκατομμύρια χρέη, 5 εκατομμύρια όσα θα είναι, στο τέλος της ιστορίας. Έτσι. Και επειδή δεν θα έρθει κάποιος έτσι τρελός να βάλει αυτά τα λεφτά, να τα πάρει, να την πάρει την ομάδα, νομίζω ότι μέχρι να αποπληρωθούν όλα τα χρέη και μέχρι να γίνει όλη η διαδικασία, θα περάσουν πολλά χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, θα πούμε και περισσότερα στην πορεία. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Το σκορ στο Κάουνας είναι 33-27. Πάλι ο Ζαλγκύρης προσπαθεί να ξεφύγει με ένα κάρφωμα του Γιανκούνας. Πριν μείωσε ο Ολυμπιακός στους 2 με ένα τρίποντο του Στρέλνιξ. 33-27 είναι το σκορ. Ξεκίνησε άσχημα ο Ολυμπιακός. Φαίνεται να έχει επιστρέψει. Το θέμα είναι να το συνεχίσει. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Basket City, πάμε μέχρι και τις 10, μόνο μπασκετικά. Κάναμε λίγο πριν μια αναφορά στο ξεκίνημα στην Ευρωλίγκα. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού φυσικά είναι σε εξέλιξη και δεν πηγαίνει όπως θα το ήθελε. Ξεκίνησε πολύ άσχημα, επέστρεψε, αλλά πάλι Ζαργκύρης όχι απλά του έφυγε. Έχει πάει στο συν 15. Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μια Ζαργκύρης η οποία σουτάρει με καταπληκτικά ποσοστά μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Έχει 68,8% στα δίποντα με 11 στα 16. 11 στα 17 τώρα που έχασε ένα σουτ ο Πάγκος. Και 58,3% στα τρίποντα, 7 στα 12. Έβλεπα πριν ότι η Ζαλγκύρης, ο μέσος όρος εύστοχων τριπώντων της στην Ευρωλίγκα μέχρι τώρα είναι κοντά στα 7, 6, κάτι. Έχει βάλει 7 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πολύ ωραίο γήπεδο, εντάξει, έτσι, πολύ ωραίο γήπεδο. Είναι ένα από τα γήπεδα στην Ευρώπη που θα ήθελα πάρα πολύ να πάω κάποια στιγμή να ζήσω την ατμόσφαιρα. Γιατί είναι γηπεδάρα με τα όλα της και είχε πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Κατά τη φάουλα έβαλε ο Μακλίν, προσπαθεί πάλι ο Ολυμπιακός να επιστρέψει. Βέβαια, ο Ολυμπιακός έχει διαθέσει 18 λεπτά, 48 πόντους. Είναι ξεκάθαρο το πρόβλημα στην άμυνά του. Και βέβαια έχει να κάνει και με το κομμάτι των τριπώνων της Αλγκύρης, η οποία γενικά, αυτό που λέγαμε πριν, είναι μια καλή ομάδα σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Το τρίποντο ήταν όχι μειονέκτημα, αλλά γενικά δεν το είχε τόσο πολύ στο παιχνίδι της, ρε παιδί μου. Δεν ήταν ομάδα που σε σκότωνε, ξέρω εγώ, έξω από τα 6-75. Μέχρι στιγμής, στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, είναι εξαιρετική από εκεί. Η Ζαλγκύρης, η οποία έχει πάρει και 5 επιθετικά rebound, 4 έχει ο Ολυμπιακός, εντάξει, είναι πολύ μεγάλη διαφορά το rebound, 14 με 10 είναι μέχρι τώρα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λέγοντας λίγο για Ευρωλίγκα και άλλο τρίποντο τρώει τώρα. Είναι πολύ κακή άμυνα του Ολυμπιακού η αμυντική τοποθέτηση. Τώρα εδώ, όταν έχεις δεχτεί τόσα πολλά τρίποντα, δεν μπορεί να πηγαίνεις να παίζεις άμυνα πίσω από το screen. Ο Μίτσιτς έβαλε ένα ακόμα και έχει 3 στα 3. Ο συγκεκριμένος, που πέρσι έκανε παπάδες στην Τουρκία. Και είναι αυτό που λέμε για Σικεβίτσιο, ότι είναι ένας πραγματικά πολύ καλός προπονητής. Ο Μίτσιτς, ας πούμε, ήταν μια πολύ ψαγμένη επιλογή, να το πω έτσι. Ναι. Γιατί ήταν πέρσι, αν θυμάμαι καλά, στη Τόφας πρέπει να ήταν. Ο Μίτσιτς. Και όμως ο Σάρας, ο οποίος έχει νομίζω αυτό το κομμάτι. Νομίζω, Νίκο, ότι η περίπτωση με το Ζαλγκύρης και κάποιες άλλες περιπτώσεις δείχνουν και πάλι ότι χωρίς πολλά λεφτά μπορείς να κάνεις ομάδα. Ναι, 100%. Έτσι, 100%. Δεν είναι απαραίτητο το να κάνεις ομάδα να δώσεις τα εκατομμύρια. Mm-hmm. Αρκεί να κάνεις σωστή δουλειά στο σκάουτινγκ, σωστή δουλειά στην επιλογή παιχτών, να μην είναι άλλα στη μέση. Έλα να πάρουμε τον κολλητό μου, τον τάδε manager, έλα να πάρουμε αυτόν ή εκείνον τον άλλον. Έτσι, όταν όλα γίνονται αξιοκρατικά και υπάρχει ένας σωστός τρόπος παρακολούθησης παικτών, κερδίζεις. Αυτό ισχύει σε όλα τα αθλήματα. Έτσι, είτε αυτό είναι το μπάσκετ, είναι το ποδόσφαιρο, είναι οτιδήποτε θες. Ναι. Έτσι, ναι. Έτσι πάει η ιστορία. Δυστυχώς, αυτό είναι το έργο. Όποιος θέλει το καταλαβαίνει. Όποιος δεν θέλει, δεν το καταλαβαίνει και. Γίνεται ότι γίνεται αυτό που γίνεται πάντα στην Ελλάδα. Για να μιλάμε για παραδείγματα τώρα, έτσι. Η Ζαλγκύρης φέτος, τη μιλάμε πολύ, αλλά είναι και το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη γι' αυτό. Η Ζαλγκύρης φέτος, με ένας προπονητής, ο Γιασικεβίτσιους, που ήταν από τα καλύτερα playmaker της Ευρώπης όταν έπαιζε, έχει δώσει τα κλειδιά, να το πω έτσι, στο Kevin Pangos. Ο Kevin Pangos δοκιμασμένος στην Ευρωλίγκα δεν ήταν. Πρώτη χρονιά παίζει Ευρωλίγκα. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, φέτος όλοι μιλάνε γι' αυτόν. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο Γιασικεβίτσιους τον είδε στην Ισπανία και στην Γκραν Κανάρια που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Ωραία. Και κατάλαβε ότι τώρα είναι η ευκαιρία να παίξει στην Ευρωλίγκα. Και όχι μόνο να παίξει, να έχει ρόλο αποφασιστικό. Ο Μίτσης, ας πούμε, που λέμε τώρα, εγώ, ας πούμε, κάνω μια αντιπαραβολή με τον Ρόμπερτς. Ένας παίκτης που έχει πάρει ο Ολυμπιακός, βετεράνος, να το πω έτσι, του NBA, πολλά χρόνια εκεί. Αλλά, ρε φίλε,
Πώς να γίνει δηλαδή τώρα. Ο Ρόμπερτς είναι ένας παίχτης που τα καλά του τα χρόνια τα πέρασε, να το πω έτσι. Και τα πέρασε στην Αμερική. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ένας παίχτης όταν φεύγει από την Αμερική που είναι πολλά χρόνια για να έρθει στην Ευρώπη, για ποιο λόγο το κάνει. Ο πρώτος λόγος που το κάνει ποιος είναι? Τα χρήματα. Έτσι. Ξεκάθαρο. Ωραία. Κάτι ανάλογο, πάλι σαν σκέψη, μπορώ να σου πω και για τον. Διαφορετική περίπτωση βέβαια από τον Ρόμπερτς. Είναι ο Μπόμπι Μπράουν, φίλε. Δηλαδή βγαίνει ο Ολυμπιακός στην αγορά και ψάχνει σκόρερ. Ωραία. Στη μέση σεζόν. Και παίρνει τον Μπράουν. Okay. Αν δεις τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά, ναι, είναι σκόρερ. Αρφή 34. Αλλά εντάξει. Δηλαδή... σκόρερ είναι πολύ, το θέμα είναι τι σκόρερ. Μα είναι αυτό. Τι θα έρθει, αυτό. Είναι το θέμα είναι το σκόρερ και τον οποιοδήποτε, τα οποιοδήποτε χαρακτηριστικά ψάχνεις. Τα αγωνιστικά είναι να μπορεί να τα κολλήσει κιόλα μέσα στην ομάδα. Ο Μπράουν δεν έχει ακουμπήσει έτσι τον Ολυμπιακό. Δεν έχει παίξει τον Ολυμπιακό. Δεν παίζει. Ακόμα και σε αυτά τα παιχνίδια με τις Αλγκύρες. Τέλος ημιχρόνου 51-37 νομίζω, 53. Αν δεν κάνω λάθος. Πολύ μεγάλο σκορ για παιχνίδι. Πολύ μεγάλο το 51. Θες να το κερδίσει εκτός έδρας. Έτσι. Που εντυπωσιακό γήπεδο. Ναι, ρε, είναι γυμνάρα. Με ρόστατο μέσα έτσι. Ναι, και έπρεπε να δει, δεν ξέρω αν το έχει δει, την παρουσίαση που κάνει τις Αλγκύρες. Είναι πάνω από επίπεδο NBA. Θα σου πω εγώ. Εντάξει, έτσι, εντάξει, έχουν και άλλη λογική και οι άνθρωποι σε κάποια πράγματα. Έτσι, πρέπει σιγά σιγά να έρχονται και στην Ελλάδα για να μπορέσουν να αλλάξουν κάποια πράγματα και να μπορέσουν και οι ομάδες να προσφέρουν κάτι διαφορετικό. Δυστυχώς, έτσι πρέπει να γίνει. Οι εποχές, οι παλιές, πρέπει λίγο να, δεν λέμε να τις σβήσουμε τελείως. Έτσι, να κάνουμε τα γήπεδά μας defense και defense, αλλά πρέπει να μπουν κάποια πράγματα μέσα στην ιστορία. Χορηγοί, με αερόστατα, μισθωρές. Βλέπεις όλα αυτά. Είναι χορηγικά πράγματα. Τώρα έτσι. Βάζει η Ζαλγκύρης. Εντάξει, έχει και γηπεδάρα βέβαια. Έτσι, το δεν συζητάω τώρα, δεν το μπορώ να το συγκρίνει με το Αλεξάνδριο. Έτσι, αλλά έχει κάτι μέσα που είναι του χορηγού που άλλο θα το κοιτάξει, θα το δει. Λεπτομέρειες, μπορεί να φαντάζουν λεπτομέρειες, αλλά. Λοιπόν, πάμε λίγο. Άσε γιατί με πιάνει μελαγχολία. Ναι, με πιάνει μελαγχολία. Όταν βλέπω κάποια πράγματα και ειδικά με τον Άρη, το πώς είναι η κατάσταση γενικά στο σύλλογο. Με πιάνει μελαγχολία, Νίκο. Σήμερα να πούμε ότι είχε φιλικό ο Άρης, το οποίο δεν κατήθηκε σκορ. Ένα από τα αξιοπερίεργα. Ήταν, λέει, προπονητικού χαρακτήρα. Συμφωνώ. Αλλά όταν κάνεις προπονητικού χαρακτήρα, δεν το ανακοινώνεις και δεν μην το κάνεις καθόλου. Δηλαδή, ήταν φιλικό προπονητικού χαρακτήρα και δεν βγάζεις. Θα μου πεις το σκορ, ποιον ενδιαφέρει? Τους δημοσιογράφους. Άντε, εγώ θα πω, ας πούμε, ότι ο Άρης έχασε. Άντε, εσύ διέψευσε το. Έτσι. Ναι. Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι όταν κάνεις ένα φιλικό προπονητικό χαρακτήρα δεν το χρειάζεται να το ανακοινώσεις και να πεις ότι έχω φιλικό και έχω φιλικό. Πάνε στη Λάρισα, κάνε ένα φιλικό και γύρνα. Θα πούμε όλοι ότι πήγε στη Λάρισα, έκανε μια προπόνηση και γύρισε. Δεν έχει να κάνει. Ναι, δηλαδή το επισημοποιούμε, το δίνουμε ένα χαρακτήρα που όπου φιλικό και ούτε σκορ κρατάμε, ούτε εκείνο, ούτε ένα το άλλο. Να πω ότι δεν έπαιξε ούτε ο Ντουβιέ, ούτε ο Αθηναίο, ούτε ο Μπέλ για τον Άρη που έχουν τα θεματάκια τους. Έτσι γίνεται προσπάθεια κυρίως θα πω για τον Ντουβιέ να προλάβει με τον Πανιόνιο. Και ο Αθηναίο έχει θέμα. Νομίζω είναι φανερό, έχει πάρει πολλή χρόνο και ο Αθηναίο έχει θέμα. Ο Μπέλ είναι στην καλύτερη κατάσταση, έτσι έπαιξε και με τα Τρίκαλα. Ο Σάββας ο Καμπρέζης, ο οποίος μίλησε μετά το παιχνίδι, σημαίνει φιλικό, είπε ότι η ομάδα δουλεύει, έδειξε κάποια πράγματα από τα οποία δουλεύει στην προπόνηση. Είναι η λογική ότι ο Αγγέλου θέλει να βάλει κάποια στοιχεία μέσα στο παιχνίδι του Άρη δικά του. Δείξαμε, λέει, μια καλή εικόνα. Από εκεί πέρα, λέει, κάποια παιδιά τα οποία δεν μπορούν να πάρουν ευθύνες και αποφάσεις, δεν έχουν τον χρόνο, σήμερα το κάναν αυτό. Γιατί δεν έχουν τον χρόνο συμμετοχής στο πρωτάθλημα, σήμερα το κάναν αυτό και είναι κάτι το οποίο θέλουμε, λέει, να βάλουμε μες στην ομάδα. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε και θέλουμε να γίνουμε όσο γίνεται καλύτερα για να παρουσιαστούμε έτοιμοι στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Έτσι που είναι το μεγάλο στόχος, νομίζω, του Άρη. Τώρα, παιδιά, πολλά δεν θα πω για το φιλικό, ούτε τι μπορεί να έμαθα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι επίσημο, να υπάρχει μια αναφορά επίσημη και οτιδήποτε, το αφήνω να περάσει. Δεν νομίζω ότι έφερε και κανέναν τώρα. Εντάξει, από τη στιγμή που χτύπαξε ο τραυματίζει κανείς ή δεν έγινε κανένα του ή δεν έπεσε κανένα ξύλο, δεν ενδιαφέρει κανέναν τι έγινε στο φιλικό σήμερα. Γυμναστικός Λάρισας, Φάρος, Άρης. Έτσι. Είναι για τους προπονητές. Ο Αγγέλου είδε κάποια πράγματα, δουλεύει με τους παίκτες του. Είπαμε το παιχνίδι με τον Πανιόνιο είναι κρίσιμο. Και αν τυχόν γίνει αυτή η ιστορία με τα Τρίκαλα, την οποία θα παρακολουθούμε και την αναφέραμε και παρακολουθούμε την ιστορία, γιατί ενδιαφέρει και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Ναι. Φαινομενικά πιο διπολύ τον ΠΑΟΚ, αλλά
Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι άμεσα ενδιαφερόμενος γιατί έχασε. Ο ΠΑΟΚ, αν γίνει αυτό το σκηνικό έτσι, που λέμε τα τρίκαλα, δεν κατέβουν και μηδενιστούν ως το τέλος της σεζόν, γίνεται πολύ μεγάλο φαβόρι για τρίτη θέση. Φυσικά. Γιατί... πολύ μεγάλο φαβόρι για τρίτη θέση. Εξωτά, το λέμε εδώ και τόσες μέρες, προχθές που το ανέφερες. Mm-hmm. Και θέλω να δούμε τη βαθμολογία, πώς διαμορφώνει. Γιατί είτες, τα τρίκαλα έχουν κερδίσει τον Κόρυβο, τον Λάβριο και τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Τον ΠΑΟΚ τον ενδιαφέρει άμεσα λοιπόν η όλη ιστορία αυτή. Γιατί καταρχήν θα πάρει τον ένα βαθμό ουσιαστικά, έτσι. Ναι, ένα βαθμό. Θα πάρει ένα βαθμό, θα πάει στους 39. Το Λάβριο θα πάει στους 37. Οπότε θα έχουμε, αν ισχύσει η νέα βαθμολογία, λέμε τώρα, ΠΑΟΚ 39, Προμηθέας 38, άρα και Λάβριο από 37. Άρα ο ΠΑΟΚ λέει θα είναι ήδη, ενώ τώρα είναι στη ισοβαθμία με τον Προμηθέα, θα είναι ένα βαθμό πάνω από τον Προμηθέα. Για τρίτη θέση πάντα μιλάμε. Τον Προμηθέα δεν τον έχει ισοβαθμία, έτσι έχει γυρίσει. Ναι. Οπότε ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ θα είναι σε καλό δρόμο σε να βάλει τρίτη θέση. Γιατί το Λάβριο που θα πάρει ένα βαθμό, πάνω κάτω δεν το πολύ, τον πολύ επηρεάζει. Δεν τον πολύ επηρεάζει. Εντάξει, έχει να παίξει με τον Παναθηναϊκό. Πάλι θα έχει ένα παιχνίδι. Μα θα έχει δύο να πάει και στην Πάτρα να παίξει με τον πάλι από τον ΠΑΟΚ ναι. Το Λάβριο. Έτσι, δεν είναι τόσο. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, αν τα Τρίκαλα δεν κατέβουν στα επόμενα παιχνίδια και χάσουν όλου του βαθμού, τι γίνεται τώρα στην ουρά. Ο Κόρυβο έχει 30. Θα πάει 31 ο Κόρυβο. Mm-hmm. Άρα δηλαδή στου 31 βαθμού θα έχουμε το Ρέθυμνο, το Γυμναστικό, τον Άρη και τον Κόρυβο. Και πανένω στου 30. Ο Κόρυβο βέβαια όμω έχει να παίξει ξανά με τα Τρίκαλα. Αλλά ουσιαστικά ο Κόρυβο πάει 33. Χωρί παιχνίδι. Mm-hmm. Και εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα. 33 με. Και θα έχει άλλα δύο παιχνίδια να παίξει ο Κόρυβο. Έτσι. Που για να τα χάσει δηλαδή θα πάει 35. Ουσιαστικά δηλαδή με τον Πανιόνιο, παίξει με τον Πανιόνιο στους 30 με τρία παιχνίδια να απομένουν. Είναι μεγάλο θέμα. Έτσι και με τον Άρη στους 31 φυσικά και με το Γυμναστικό επίσης στους 31. Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν. Είναι μεγάλο θέμα λοιπόν το τι θα γίνει αυτό. Επηρεάζει θεωρώ εμείς, πάρα πολύ. Δεν σηκώνουμε έτσι το θέμα. Το αναφέρουμε γιατί υφίσταται. Μα υφίσταται, δεν είναι. Υφίσταται. Δεν ξέρουμε σίγουρα. Τι θα γίνει. Δηλαδή, τώρα που μιλάμε, εγώ δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι τα Τρίκαλα μετά τη διακοπή θα παίξουν κανονικά. Δεν έχουν πληροφορία ότι δεν θα παίξουν ω το τέλο. Να μην λέμε έτσι, ότι. Δεν σου λέω ότι δεν κατεβαίνουν. Άρα, ωραία, αλλά υπάρχει αυτό το θέμα. Απλά αναφέρουμε το ζήτημα. Και επειδή στην προκήρυξη είναι ξεκάθαρο έτσι. Ότι ομάδα η οποία αποσύρεται να το παίξει το πρωτάθλημα, οι νίκες της επιστρέφονται τέλο πάντων σε αυτού που. Αναφέρουμε το θέμα γιατί είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Ξαναλέμε εδώ με τον Νίκο. Δεν λέμε ότι τα Τρίκαλα δεν κατέβουν να παίξουν. Mm-hmm. Έτσι, ούτε ότι διαλύθηκαν, ούτε ότι δεν θα διαλυθούν. Λέμε απλά το γεγονός. Γιατί για τα Τρίκαλα ακούγονται εδώ και δύο μήνες. Ιστορία. Κατεβήκαν και παίξαν με 6 παίκτες, με 7 παίκτες. Με τον Άρη είδαμε πως έπαιζαν. Με 6 παίκτες παίζαν πάλι με τον Άρη. Mm-hmm. Έτσι. Και επειδή υπάρχει αυτό το θέμα εδώ και δύο μήνες, και επειδή φτάνουμε 3 αγωνιστικές πριν το τέλος, και επειδή πλέον ενδιαφέρει πάρα πολύ το τι θα γίνει, γιατί αν τα Τρίκαλα κάναν νίκες δεν θα μιλούσαμε γι' αυτό, γιατί τα Τρίκαλα μπορεί να είχαν σωθεί κιόλας άμα κάναν παραπάνω νίκες. Έτσι. Και είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά δεν έχει συνέβει ξανά στην Α1, mm-hmm. να φύγει η ομάδα μέσα στο πρωτάθλημα και να χαθούν όλοι τις βαθμοί. Δηλαδή ο Πανελλήνιος τότε θυμάμαι νομίζω δεν έχει ξεκινήσει καν. Και είναι ένα θέμα το οποίο επηρεάζει άμεσα τον ΠΑΟΚ, εφόσον πάμε σε αυτή τη λογική, άμεσα τον ΠΑΟΚ και επίσης επηρεάζει και τον Άρη. Και τις δύο ομάδες. Αν δεν μας ενδιέφερε, θα τους ζητούσαμε λόγω Α1. Ότι πραγματικά είναι τρομερό ντροπή και το λαμβάνει η διοίκηση και αυτό, να μην τερματίσει ομάδα το πρωτάθλημα. Την ώρα που ξέρεις ότι έχει οικονομικά προβλήματα και μου δίνεις 3 εβδομάδες άδεια. Mm. 3 εβδομάδες άδεια αγωνιστική δίνεις, αλλά οι 3 εβδομάδες σημαίνει. Συν ένας μήνας. Ενίκιο, μισθό, φαγητό, μετακίνηση, προπόνηση, αυτά είναι όλα έξοδα. Mm-hmm. Έτσι, για μια ομάδα που δεν έχει να πληρώσει πλέον ο λόγος μισό ένα εβδομαδιάτικο, το να βάζεις ένα μήνα και σε πόσους ξένους έχουν τα Τρίκαλα, 5? 4 ξένους έχουν τα Τρίκαλα, δηλαδή που πεις ότι ξένοι, άντε τον Έλληνα το λες και άστο. Γι' αυτό το αναφέρουμε βέβαια το θέμα. Το θέμα έτσι. Το αναφέρουμε, ξαναλέω ότι δεν είναι... Δεν είπαμε ότι διαλύθηκαν τα Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα διαλύθηκαν, έτσι. Απλά λέμε ότι υπάρχει αυτό το θέμα ως το τέλος της σεζόν, γιατί τα Τρίκαλα έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Έτσι. Σε ίδια κατάσταση φτάσανε κάπου τα Χριστούγεννα
εκεί τότε πριν τη διακοπή, ναι, βρήκαν τη λύση για να συνεχίσουν να λειτουργούν. Τότε πήγε αποχωρήσει ο κ. Ζουσιαμάνης. Ναι. Που ήταν ο άνθρωπος που στήριζε την προσπάθεια εδώ για τα τελευταία χρόνια. Για να προχωρήσουν τη σεζόν. Αλλά πάλι φτάσαν σε ένα ανάλογο σημείο τώρα. Και επειδή είναι αυτό που λέμε ότι υπάρχουν τα μεγάλα οικονομικά θέματα, υπάρχει διακοπή, έχουν πέσει και βαθμολογικά. Υπάρχει, ναι, δηλαδή, και φόβος, αυτό που λέει, δεν παίζει ρόλο ότι πλέον και μαθηματικά τα τρία καλά δεν είναι. Ναι, δεν είναι να πει ότι διεκδικεί κάτι. Ναι, δεν σώζονται, ας πούμε, έτσι. Ναι. Δηλαδή είναι αδιάφορα τα παιχνίδια που έχει να δώσει πλέον τα τρία καλά. Mm-hmm. Και είναι και το πάει ένα στον κόρυβο που τίθεται, που και αυτό είναι τα ταξίδια, είναι τα λεμπορία, είναι έξοδα. Εγώ το βλέπω κατά θέμα εξόδων. Ναι. Θα πει, θα πα αυθημέρω τώρα έξι πέρδε τι είναι, του βάζει δύο αυτοκίνητα και πα. Δεν είναι κάτι, αλλά. Είναι, και εδώ είναι, είναι αυτό που έλεγα για τη Λίγκα. Όταν βλέπει η Λίγκα ότι έχει ένα τέτοιο θέμα, βάζει τα παιχνίδια των δύο που παίζουν να πάνε μετά και οι άλλοι όλοι παίζουν κανονικά. Να τελειώνουν. Να τελειώνουν. Γιατί τώρα είναι, για όλε τι ομάδε είναι ένα μισθό πάνω. Και για τον Άρη, ας πούμε, είναι ένα μισθό πάνω τώρα. Mm-hmm. Γιατί κατά ψέματα, ο Άρης δεν διεκδικεί κάτι, θα έχει τελειώσει τώρα. Θα είχαμε μια αγωνιστική ακόμα και θα τελειώνει η χρονιά για τον Άρη. Γιατί να πληρώσει ένα μισθό ακόμα. Έτσι πως είναι η κατάσταση. Γιατί μιλάμε έτσι πως είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Ο Άρης έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα και ένα μισθό ακόμα στου παίκτε είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Τέλος πάντων. Έτσι, αυτό το αναφέρουμε, όσον αφορά. Το έχουμε στο νου μας. Έτσι. Έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά. Απλά το λέμε ούτε για να το παίξουμε ξύμι και να πούμε α, εμείς το είπαμε πρώτα και τις πάμε. Αυτά τα, ναι, αυτά τα περίεργα που λέμε εμείς δημοσιογράφοι. Το λέμε γιατί υπάρχει σαν θέμα, υφίσταται. Έτσι. Αν όμοι γίνονται τα τρία καλά δεν κατέβουν να παίξουν, θα είστε ενημερωμένοι τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Αν συνεχίζουν να παίζουν, είναι μια πληροφορία, όπως το λένε, έχεις την πληροφορία της εβδομάδας. Ναι, ακριβώς. Αυτό, απλά. Έτσι, για να κλείσουμε λίγο τον Άρη, για να πάμε και διαφημίσεις, να πούμε ότι όσον αφορά την Επιτροπή δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Ανα, ουσιαστικά είναι σαν υποσύσκεψη το θέμα του κ. Γουλιέλμου με την Επιτροπή, με τη μεταβίβαση των μετοχών από τον Νίκο Λάσκα στον κ. Γουλιέλμου. Πάμε για την άλλη εβδομάδα και βλέπουμε πόσο θα πάει αυτό το θέμα, γιατί τα ξαναείπαμε, η περίπτωση του Άρη δεν είναι τόσο εύκολο όσο όταν ήρθε ο κύριος Γουλιέλμος και πήρε την ομάδα, ο κύριος Λάσκας και πήρε την ομάδα. Γιατί ήταν κατοχυρωμένα. Τι χρωστάει, πότε πρέπει να πληρώσει. Η σύμφωνη γνώμη όλων υπήρχε των μετόχων τότε. Ήταν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Mm-hmm. Τότε. Έτσι. Τώρα πας με 4 εκατομμύρια χρέος και μπορεί μέχρι να φύγει ο κύριος Γουλιέλμος στο γραφείο του και να πάει μέχρι τα δικαστήρια ή μέχρι τα γραφεία της Επιτροπής να καταθέσει. Μπορεί στο μεσοδιάστημα να βγει κανένα 200 ακόμα χρέος. Έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Είναι μια περίοδος λοιπόν που θα τραβήξει το Άρη αυτή εδώ η ιστορία. Οι άνθρωποι του κ. Γουλιέλμου, πλευρά του κ. Γουλιέλμου, δεν έχει ανησυχία. Θεωρεί ότι θα προχωρήσει το θέμα όπως πρέπει. Απλά είναι έτσι η ιδιαιτερότητα της υπόθεσης και η Επιτροπή θέλει να το ψάξει λίγο παραπάνω μετά από τα όσα έγιναν με το Λάσκαρη. Έτσι, που τώρα η υπόθεση Λάσκαρη είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο κάποια στιγμή η ιστορία θα βγάλει και τι έγινε και στην Επιτροπή με το Λάσκαρη. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να πω παραπάνω, γιατί είναι μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι, ξέρεις, άμα τον πεις επιβεβαίωση, έτσι δεν θα την επιβεβαίωσει ποτέ. Έτσι. Σωστά. Γι' αυτό το αφήνω εδώ, αλλά λέω ότι η Επιτροπή γι' αυτό είναι λίγο παραπάνω σχολαστική τώρα στο θέμα του Γουλιέλμου. Να τσεκάρει κάθε λεπτομέρεια ακριβώς. Και για τον κύριο Γουλιέλμο, βασικό, και για την ΚΑΕ, τι έχει και τον business plan και όλα τα σχετικά. Έτσι δεν μπορεί, εντάξει, ήρθε ο άνθρωπος, πλήρωσε κάποια πράγματα, άντε πάρ' την ομάδα. Γιατί δεν παίρνεις μια ομάδα, παίρνεις και εκατομμύρια χρέη. Είτε προς το δημόσιο, είτε προς ιδιώτες και τα σχετικά. Οπότε δεν έχουμε κάτι σε αυτό. Εντάξει, αυτό πιστεύω θα πάει Μάη. Εντάξει, το θέμα δεν είναι να πάρει, παιδιά, μόνο τις μετοχές του Γουλιέλμου. Το θέμα είναι και να τις πάρει, να βρεθούν λεφτά να πληρωθούν τα χρέη. Το να τις πάρει τις μετοχές του Γουλιέλμου, να βγει χρονιά και το καλοκαίρι να μην υπάρχει κανείς και να πέσει από χρέη, δεν αλλάζει κάτι. Ξεφορτώνεσαι το Λάσκαρη. Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια πραγματικότητα, αλλά το θέμα είναι να βρεθεί η λύση την επόμενη μέρα. Είτε αυτή έχει να κάνει με συλλογική προσπάθεια, είτε έχει να κάνει με έναν λεφτά να έρθει να τα χώσει, είτε έχει να κάνει πάλι με το γνωστό τροπάριο. Έτσι, εξυγίαση, χαμηλό μπάτζετ, ίσως και μια χρονιά χωρίς ξένους, με τον μπα να υπάρχει όπως υπήρχε και παλιότερα. Και παίζουμε για να παίζουμε.
στην Αλφαένα. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας όταν κλείνει Παντελίδης, έτσι μπαταρίες, λιπαντικά, χημικά, ξουρά, αυτοκινήτου, πλήσιμο και βιολογικός καθαρισμός μόνο εκεί με τα κορυφαία βρετανικά προϊόντα. Έτσι όταν κλείνει Παντελίδης, Γρηγορού Λαμπράκη 100 στην Άνω Τούμπα και πρατήριο BP για την εξυπηρέτηση των πελατών του. Τηλέφωνο 2310-938-875. Επίσης, εδώ και 40 χρόνια μαζί σας στη Θεσσαλονίκη, η εταιρεία Δόξας Μπαχαρικά, κορυφαία στο είδος, με εκλεκτά πρώτα από όλο τον κόσμο. Πιπεριά, γουρκουμάς, κανέλα και ηλάνης, σκάρι, αλάτια μαλαίων, χαμομήλι, λουίζα, θυμάρι, βασκόμηλο εδώ στα δικά μας, τσάκι εξωτερικού, διάφορα βότανα επίσης για δυνάτισμα, πίεση, χοληστερίνη. Ολυμπίου Διαμαντή 21, τηλέφωνο 2310-556-46 και στο doxaspavlaspices.gr με λατινικούς φυσικά χαρακτήρες. Επίσης να πούμε ότι μαζί μας είναι και ο Γιώργος Μάσκας με το hair salon κορυφαίο στο είδος του, ο Γιώργος ο Μάσκας, και η ομάδα σας περιμένουν σε έναν εξαιρετικό χώρο με την τελευταία τεχνολογία, αν θέλεις, η τελευταία λέξη της μόδας και σε αυτό το κομμάτι, στο θέμα των μαλλιών, να σας δώσουν λύσεις με βάση το στυλ και την προσωπικότητά σας. Γιώργος Μάσκας λοιπόν, hair salon, Αγιοργίου Σταύρου 5 στο κέντρο της πόλης, εδώ παραδίπλα. Τηλέφωνο 2310-282-700, Facebook και Instagram φυσικά, George Maskas Hair Salon. Μπορείτε εκεί να κάνετε click, να κάνετε like, να ακολουθείτε και να ενημερώνεστε σχετικά. Έτσι λοιπόν, πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα. Μπάσκετ City πάμε μέχρι και τις 10. Δεν πάνε καλά τα πράγματα για τον Ολυμπιακό. Στο Κάουνας μόλις πήγε λίγο να ξαναμπεί στο match, μείωσε στους 11. Εκεί με ένα τρίποντο του Βίλτζερ. Ήρθα αμέσως δύο τρίποντα από τον Ουλάνοβας και τον White για τη Ζαλγκύρη. Ξαναπήγε διαφορά στο συν 17. Μείωσε λίγο ο Παπα-Νικολάου. Έχουμε time out τώρα. Είναι 65-51 το σκορ. Μέσα τρίτης περίοδου ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει δεχτεί 10 τρίποντα από τη Ζαλγκύρη, η οποία σουτάρει με 58,3 στα δίποντα και 58,8 στα τρίποντα. Και 100% στις βολές. Προλαβαίνεις και να βάλει αγωνιστική. Φίλε, το αναφέραμε και αυτό χθες. Ότι είναι πιθανό να αποκλειστούν και οι δύο Πέμπτη και Παρασκευή. Είναι πιθανό. Ο ένας 16, καλά, τι φάουλ έφαγε τώρα. Και ο άλλος παίζει αύριο μέσα στη Ρεάλ. Αν καταφέρει να κερδίσει, οκ. Να σου πω, δεν ξέρω. Αν αποκλειστούν κιόλας, δεν θα υπάρχει κανένας λόγος να μην έχει αυτό το Σαββατοκύριακο αγωνιστική. Δηλαδή, μα ξεκούρασε, ας πούμε. Ναι, τι θα του πει ξαφνικά τη ομάδα, αλλά να παίξει. Όχι, δεν γίνεται. Έχει το παιχνίδι τη ΑΕΚ με τον Προμηθέα. Το Σάββατο. Τον Πανιόν, ελάτε να παίξετε. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Απλά ήταν και αυτό κάτι που όχι δεν προβλέφθηκε, αλλά δεν ξέρω καν αν συζητήθηκε. Δεν ήμασταν τόσο σίγουροι ότι θα. Πιστεύω ότι δεν συζητήθηκε τίποτα, Νικό. Πήρε μια απόφαση ο Σακέρι, η οποία γενικά χωρί και να μην αποκλειστούν οι ομάδες, είναι τραγική, κομική. Πες ότι οι σειρές και των δύο πηγαίνουν στα τρία μάτσα, φίλε, έβγαινε σκούπα, είτε του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, είτε της Ζαλγκύρης. Πάλι το ίδιο ήταν. Δηλαδή να είχε τελειώσει η σειρά του Ολυμπιακού Τρίτη και να είχαμε εμείς αγωνιστική μετά και του Παναθηναϊκού Τετάρτη και να είχαμε αγωνιστική μετά από 10 μέρες. Δεν υπάρχει εξήγηση. Δεν, πραγματικά. Λοιπόν, μιας που λέμε λίγο και για αυτή τη διακοπή και για την Α1 στα του ΠΑΟΚ, τα αγωνιστικά είναι αυτά τα οποία απασχολούν. Εντάξει, τώρα ο ΠΑΟΚ θα φεύγει αύριο το πρωί, θα πάει στην Εύβοια να παίξει δύο φιλικά με την Κίμη. Ένα αύριο και κλεισμένο το θυρών. Μάλλον θα υπάρχει σκορ, από όσο ξέρω στα μάτια. Εντάξει. Δεν νομίζω να υπάρξει ενημέρωση ότι δεν κρατήθηκε σκορ στο φιλικό. Και ένα ακόμα θα παίξει το. Αύριο το φιλικό είναι στις 7, αν θυμάμαι καλά, στο κλειστό της Χαλκίδας. Το Σάββατο παίζει στο Αλιβέρι. Αυτό είναι και φιλικό, έτσι, φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Νομίζω ότι αντί για εισιτήριο κιόλας έχει, ξέρεις, ο καθένας να φέρει πράγματα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Αυτή η διακοπή ήταν μια ευκαιρία για τις ομάδες να κάνουν τέτοια παιχνίδια φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Και επειδή ο ΠΑΟΚ θα πήγαινε αυτό το παιχνίδι, παίζει και ένα ακόμα δύο μάτς, ας πούμε. Μέσα σε 48 ώρες για να μείνει όσο το δυνατόν σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση. Στην Εύβοια πηγαίνει με κάποια θέματα. Ο Πέτεγουέι δεν προπονήθηκε ούτε χθες ούτε σήμερα. Έχει κάποιες ενοχλήσεις στο πέλμα. Απλά νομίζω ότι είναι η διακοπή τώρα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το πολύ σοβαρό. Απλά επειδή έχει κάποιες μικροενοχλήσεις, δεν θέλει να ο Παπαθεοδόρου έτσι να ρισκάρει κάτι. Σήμερα δεν προπονήθηκε και ο Κατσίβελης
που έχει κάποιες ενοχλήσεις στη μέση που συχνά πυκνά έτσι τον ταλαιπωρούν. Και οι δύο Βένες στην αποστολή που θα φύγει για την Εύβοια. Όπως επίσης και ο Κόνιαρς με τον Τζόνς, μην ξεχνάμε οι δύο παίχτες που είχαν θέματα. Ο Τζόνς στο γόνατο και ο Κόνιαρς μια ποιόδη αμυγδαλίδα που τον κράτησε. Το ξέρω τη μάνα μου, αυτό είναι λίγο ναι. Κακό πράγμα. Είναι σε ταλαιπωρεί πολύ και σε ταλαιπωρεί και για μέρες κιόλας μέχρι και τον πυρετό. Αυτοί οι δύο προπονούνται με την ομάδα από τότε που επέστρεψε από την άδεια, στο μεγαλύτερο κομμάτι προπονήσεων. Θα ξαναμπούν και αυτοί σε αγωνιστικό ρυθμό σε αυτά τα δύο φιλικά με την Κίμη. Ο ΠΑΟΚ περιμένει επίσης ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει από κέντρο μας με το Λαύριο. Ξέρω να προλάβαμε να το αναφέρουμε χθες. Που έχει να κάνει με όσα έγραψαν οι τρεις διαιτητές στο Φύλλο Αγώνος. Χθες ήταν η εκδίκαση και το γεγονός ότι για τον ΠΑΟΚ ήταν εκεί και δικηγόρος που συνεργάζεται με την ΚΑΗ και ο Χρήστος Καραμπέρης δείχνει ότι πήγε εκεί για να αντικρούσει κάποια πράγματα. Γιατί γράφτηκαν πράγματα στο Φύλλο Αγώνος για υβριστικά συνθήματα δύο φορές, για φραστική επίθεση στους διαιτητές, τα οποία ξέρουμε ότι μπορεί να επισύρουν. Και ο ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου έχει ένα εντός έδρας παιχνίδι που είναι με το Φάρο. Οπότε είναι και αυτό κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Γιατί δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι δεν μπορεί να πάρθει μια απόφαση τουλάχιστον σε πρώτη φάση για αποκλεισμό έδρας. Δεν λέω ότι είναι πολλά είναι μεγάλες πιθανότητες και πολλές, αλλά από τη στιγμή που υφίσταται κάτι σε τέτοιο δικαστικό, υπάρχει αυτό το κομμάτι. Κάπως έτσι είναι η καθημερινότητα. Έτσι ο ΠΑΟΚ είπαμε, είχε μία εβδομάδα άδεια μετά τη διακοπή. Τη Δευτέρα επέστρεψαν οι περισσότεροι. Τη Τρίτη ήρθαν και μπήκαν κανονικά και οι δύο Αμερικανοί, ο Τζάκσον και ο Γκος, που είχαν πάει στη ΣΥΠΑ. Γενικά είναι σε μια τέτοια κατάσταση. Προσπαθεί να μείνει σε όσο το δυνατόν πιο καλή αγωνιστική κατάσταση εν ώψη του τέλους της σεζόν. Έτσι, γιατί έχει δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια. Έχει να παίξει με τον Ολυμπιακό το άλλο Σάββατο και μετά έχει να παίξει με τον Πανιόνιο. Του Ολυμπιακού το παιχνίδι δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Θα γίνει για κλεισμένο των θυρών. Του Πανιονίου είναι σε φάση ΑΣΕΑΔ, να το πω. Και εκεί ένα σκηνικό, ρε φίλε. Αν θυμάσαι. Θυμάστε τι είχε γίνει με τον Άρη και τις δύο αγωνιστικές που είχε φάει. Ναι, ναι. Και που είχε έρθει το Λαύριο, είχε παραστεί και είχε πει ότι εντάξει, δεν έγινε κάτι και οι δύο αγωνιστικές γίνανε 0, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Έπεσε τελείως. Λοιπόν, το Λαύριο είναι πάλι μπλεγμένο σε αυτή τη φάση με τον Πανιόνιο. Με τη τιμωρία που έχει δεχτεί, γιατί έχει να κάνει με όσα γίνανε στα αποβιτήρια και μη του αγώνα του Πανιονίου με το Λαύριο. Ναι. Αυτή τη φορά. Παρόλο θα μου πει το Λαύριο πάλι θέλει, ρε φίλε, να παίξει με κόσμο Πανιόνιος με τον ΠΑΟΚ, να το πω έτσι, για παράδειγμα. Αυτή τη φορά, όπως ξέρω, δεν θα είναι φιλική η τοποθέτηση του Λαυρίου. Του Λαύριο. Σε αυτή την υπόθεση. Ο Πανιόνιος έχει προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ. Έχει παίξει ήδη μια αγωνιστική και κλεισμένο θυρών. Το εκείνο το μάτσο με τον Ολυμπιακό. Και το δεύτερο να το παίξει με τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Προφανώς μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα ξέρουμε οριστικά. Τι γίνεται κυρίως για το παιχνίδι στη Νέα Σμύρνη, γιατί για τον Ολυμπιακό δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Για τον Ολυμπιακό, μιας που λέμε, το μάτς έχει ξεφύγει πλέον πολύ. Πάει συν 22 για τις Αλγύριες. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός μπορεί να βρει τρόπο να επιστρέψει σε αυτό το παιχνίδι. Δεν έχει την εικόνα για κάτι τέτοιο. Αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία είναι σε καταπληκτική κατάσταση σήμερα. Βάζει τα πάντα. Από ό,τι είδα πριν, 10 από ένα ακόμα χαμένο σου του Σπανούλη. Ο Σφερόπουλος το πήγε στον πάγκο. Δηλαδή η κατάσταση τώρα είναι: βάζει ένα ακόμα τρίποντο του Αργύριου, το βάζει ο Ουλάνοβας. Ο οποίος το τρίποντο δεν ξέρω. Το χρησιμοποιεί ελάχιστα και σήμερα έχει 3 στα 4. Η Αργύριου ζουτάρει 12 στα 19. Έξω από τα 6 και 75. Σε παιχνίδι που κρίνεται πρόκριση για αυτήν, έτσι, γιατί είναι παιχνίδι που ξέρει ότι αν το κερδίσει περνάει, έχει 12 στα 19 τρίποντα. Τώρα τι να συζητήσουμε. Είναι εντός παιδιάς, είναι πάνω από 60%. Ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί ο Ολυμπιακός αυτός, ο Ολυμπιακός έτσι πως το βλέπουμε, να γυρίσει το παιχνίδι. Ναι. Έτσι, οπότε η Ζαλγίρης γίνεται η πρώτη που τσεκάρει εισιτήριο. Όπως όλα δείχνουν, ναι. Είναι στις 10 το τζάμπολ στο Μπασκόνια Φενέρμπαχτσε και εκεί είναι στο 2-1.
Να δούμε αν θα υπάρξει και από εκεί σήμερα κάτι. Έχει ακόμα χρόνο το παιχνίδι. Έτσι, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ζαλγίρη είναι περίπου 2 λεπτά με το τέλος της περίοδου. Αλλά έτσι όπως είναι η εικόνα του αγώνα, μείον 23, δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να επιστρέψει με την εικόνα που έχει, με τα προβλήματα, με το πώς είναι η Ζαλγίρη σήμερα, με όλα αυτά. Και εγώ θα το ξαναπώ, το είπα και όταν γίνει γνωστά τα ζευγάρια. Στα δικά μου τα μάτια, όταν ο Ολυμπιακός διασταυρώθηκε με τις Ζαλγίρις, έλεγα ότι είναι 50-50 η κατάσταση. Παρά το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού, αποδεικνύεται στη σειρά μέχρι τώρα ότι οι Ζαλγίρις και πιο έτοιμοι ήταν και εκμεταλλεύεται τα θέματα του Ολυμπιακού. Γιατί, okay, αν είχε τον Πίντεζη καλά, ήταν κάτι διαφορετικό. Και νομίζω ότι, αν το δούμε με βάση την εικόνα όλη τη χρονιά και το τι έχει κάνει η Ζαλγκύρης με τον μπάτζετ που έχει, με τον μπάσκετ που παίζει και με όλα αυτά, με το γήπεδο αυτό που είναι διαρκώς γεμάτο, όπως όλα δείχνουν, δίκαια παίρνει το εισιτήριο για το Βελιγράδι. Να πω ότι τώρα διαβάζω ένα κείμενο στις DNA. Υπάρχει φημολογία για Γιατζόγλου Πανιόνιο. Ότι από ό,τι φαίνεται, ο Ζιάκος θα αποτελέσει παρελθόν. Ο Ζιάκος, ο οποίος γενικά από την ημέρα που πήγε, παρότι άλλαξε την ομάδα, είχε θέματα εσωτερικά και με τη διοίκηση. Και είχε παραιτηθεί κιόλας. Ναι. Είχε παραιτηθεί και γίνει δεκτή η παραίτηση και μετά. Ναι. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο λοιπόν για αλλαγή προπονητή στον Πανιόνιο, με τον Γιατζόγλου να φημολογείται ότι είναι υποψήφιος για αυτή τη θέση. Εγώ θεωρώ ότι αν ανοίξει το θέμα του, αν ανοίξει η ιστορία του Πανιωνίου, δηλαδή ότι ψάξει για προπονητή ο Πανιώνιος, νομίζω ότι θα μπουν και άλλοι υποψηφοί για τον Πανιώνιο. Δηλαδή θεωρώ ότι, για παράδειγμα, ας πούμε και ο Γιαννάκης μπορεί να είναι ένας υποψήφιος για τον Πανιώνιο. Προφανώς τώρα η συγκεκριμένη φήμη που βγαίνει, μιλάμε για προπονητή ειδικών συνθήκων. Δεν πιστεύω ότι ο Πανιόνιος, αν καταφέρει να μείνει στην κατηγορία, να κρατήσει το Γιατζόγλου, λέω. Εντάξει, αλλά δεν μπορεί να το ξέρει. Λογικά, ναι, αλλά γι' αυτό λέω ότι. Γι' αυτό βάζω ότι, εφόσον ανοίξει θέση στον πάγκο του Πανιωνίου, δηλαδή, ναι, μεν Γιατζόγλου για τις αγωνιστικές, αλλά γι' αυτό σου λέω ότι μην δούμε και άλλα ονόματα να παίζουν, ναι. Και εγώ πιστεύω ότι ένα από αυτά που θα παίξει θα είναι και του Γιαννάκη, ναι, για τον Πανιόνιο. Ναι. Έτσι. Απλά λέω τώρα το ρεπορτάζ που αναφέρει το κείμενο αυτό, μάλλον, που αναφέρεται για σε φημολογία έντονη για Γιατζόγλου στον Πανιόνιο. Έτσι, στη διάρκεια της διακοπής φαίνεται ότι κάπου εκεί το θέμα με τον Ζιάγκο φτάνει μέχρι το τέρμα. Δηλαδή δεν μπορεί. Εγώ πραγματικά μπορώ πώς προχωρούν μάλλον από ό,τι φαίνεται από την απόφαση. Γιατί, εντάξει, ο Ζιάκος, επειδή μου, όπως και να έχει η ιστορία, άλλαξε την εικόνα. Ναι, όχι, ο Πανιόνιος έριξε λεφτά και πήρε παίχτες. Δεν είπε κανένα αντίθετο, αλλά τις επτάνικες που έχει. Ναι. Τις επτά τις έχει κάνει με τον Ζιάκο. Σε πόσα παίχτες, σε 15 παιχνίδια, 10. Όχι, παραπάνω. Σε. Τι παραπάνω, τόσα είναι περίπου. Σε 16-17 παιχνίδια. Δηλαδή, το αλλάζει τώρα. Δεν ξέρω, μου φαίνεται. Δεν ξέρω τι έχουν εκεί πέρα μεταξύ τους. Δεν μπορώ να το ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά και εμένα να σου πω, αν θα γίνει, και για να βγαίνει τώρα έτσι η φημολογία, προφανώς δεν βγαίνει από το. Σίγουρα δεν βγαίνει από το μυαλό. Από κάπου προέρχεται, ναι, αυτή η φημολογία. Έτσι, απλά λέμε τώρα ότι ο Πανιόνιος φημολογείται ότι μάλλον τελειώνει ο Ζιάκος και παίζει δυνατά αυτή τη στιγμή το όνομα του Στίβ Γιατζόγλου. Θα έχει ενδιαφέρον να έρθει ο Στίβ στο παλέ, να πω την αλήθεια. Ναι, αλλά μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα έχει να έρθει ο Γιαννάκης στο παλέ. Ναι. Έτσι. Ναι. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα έχει να έρθει ο Γιαννάκης στο παλέ. Εγώ το πετάω και ας. Πώς το λένε, ας πέσει χάμω. Ναι. Έτσι, ότι αν ανοίξει θέση στον Πανιόνιο, πιστεύω ότι θα μπει και το όνομα του Γιαννάκη στο τραπέζι. Ωραία. Να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, γιατί απλά το αναφέρουμε, το παρακολουθούμε. Τώρα, εφόσον υπάρξει κάτι, γιατί ενδιαφέρει, γιατί είναι και επόμενο αντίπαλο του Άρη. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, 78-56 πρέπει να τελείωσε η τρίτη περίοδος, δεν πρόλαβα να δω. Ναι, τελείωσε η τρίτη περίοδος, 78-56, πολύ δύσκολα τα λεξιά για τον Ολυμπιακό. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφοντας θα πούμε πράγματα και για NBA, γιατί χθες η βραδιά, φίλε, που χθες δεν άντεξαν, από την αλήθεια, δεν
δεν είχα κουράγιο, δεν με παίρνε ναι. και δεν έχω εικόνα. Εννοώ live εικόνα, είδα μετά τι έγινε, okay. Εγώ φίλε τα είδα. Και φυσικά σε εμάς και τη βραδιά που μας πήρε ο ύπνος φυσικά και δεν αντέξαμε. Είχε buzzer beater, εντάξει, αυτά είναι γνωστά. Okay. Εγώ λοιπόν, φίλε, έτσι πως είναι πλέον το ωράριό μου, λόγω ενός προσωπικού προβλήματος, οικογενειακού μάλλον, αναγκάζομαι να μένω ξύπνιος μέχρι ναι. το πρωί. Ναι. Τα είδα και τα τρία. Ναι. Μεγάλο κομμάτι και των τριών θα πω, δεν τα είδα ολόκληρα γιατί πέφτουν και πάνω το ένα μετάλλο. Είδα τον buzzer beater φυσικά του LeBron και το πώς πανηγύρισε. Και εντάξει, νομίζω ότι δεν μπορείς να βγάλεις το Cleveland εκτός τελείως όταν παίζει τους άνθρωπους. Όχι, ρε, δεν γίνεται. Δηλαδή και χθες πάλι ήταν σαν να παίζει μόνος του κάποιος. Χθες έβαλε σχεδόν τους μισούς πόντους του Cleveland. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε το τελευταίο μισάωρο για να επικεντρωθούμε εκεί. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, το οποίο τον τελευταίο καιρό αφιερώνεται ακόμα περισσότερο στο NBA. Και όσο πάει και πλησιάζουμε τελικούς, ακόμα περισσότερο. Έτσι. Εντάξει, τώρα είμαστε στα προεόρτια, ας πούμε, στην πρώτη. Εντάξει, στη χαλαρή σχετικά. Έτσι. Παίρνουμε εικόνα μέχρι στιγμής από τα περισσότερα παιχνίδια από τις περισσότερες ομάδες, το πώς τα πηγαίνουν και το παλεύουν στα play-off. Χθες μεγάλος πρωταγωνιστής φυσικά, ποιος άλλος, ο LeBron James. Κάπου πήρε το μάτι μου σήμερα ένα στατιστικό, καλά οι Αμερικανοί τώρα σε αυτά το συζητάμε για το πόσους αιώνες μπροστά είναι, ότι, κάτσε να θυμηθώ τα νούμερα, ότι ο Jordan έχει ή 4 buzzer beater στα play-off ή 5, ναι. στα 14 ας πούμε τώρα για παράδειγμα, δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, και ο LeBron το ξεπέρασε χθες με αυτό που έβαλε. Mm. Δηλαδή αν είχε 4 πήγε στα 5 ο LeBron, αν είχε 5 ο Jordan πήγε στα 6 ο LeBron. Έτσι, γιατί φυσικά κάθε φορά που ο LeBron κάτι τις εμφανίσεις και ακόμη περισσότερο στα play-off, κάθε φορά ξαναμεγαλώνει αυτή η κουβέντα για το ποιος είναι ο καλύτερος. Εγώ θα πω ότι τον Jordan πρόλαβα λίγο, θυμάμαι λίγα πράγματα live. Την επιρροή που είχαν σε ομάδες ο Jordan, ο Kobe και ο LeBron δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Δηλαδή, που ρε παιδί μου, ξέρεις, μπορεί να ήταν καλή ώρα το παιχνίδι έτσι τώρα όπως βλέπουμε τους Αλγύριους Ολυμπιακούς, να 15 πόντους οι αντίπαλοι του LeBron και να έχεις ότι κάποια στιγμή ναι. μπορεί να ξυπνήσει αυτός και το μάζ να το κερδίσει. Δηλαδή, οι Cavaliers φέτος, μετά τις πολλές αλλαγές που κάνανε... Προφανώς δεν είδες Thunder. Όχι, δεν είδες, σου λέω, δεν είδα κάτι. Γιατί ο Ολυμπιακός το πήγε στους 12 και έχει 6 λεπτά ακόμα. Αυτό που λες είναι... Αυτό που λες θα πρέπει να βάλεις, ας πούμε, για παράδειγμα μέσα και το Westbrook, ο οποίος χθες έκανε μαγικά πράγματα. Το Westbrook δεν τον βάζω. Κατάλαβα πως το εννοείς τη λογική. Ότι δεν είναι παιδί μου πρωτάθλημα. Κατάλαβες αυτό. Με την αλλαγή που λες, ο Westbrook χθες η Οκλαχώμα έκανε 25 πόντους στην τρίτη περίοδο και κατάφερε να το γυρίσει την ίδια περίοδο με το Westbrook. Έβαλε νομίζω. Για τον πυροκατήφορο. 18 πόντους. Ναι. 17 σε μια εισαγωγή. Χθες από ό,τι είδα, ο Westbrook με τον George είχαν 79 οι δυο τους και ο Οκλαχώμα τελείωσε με 109. Και μα σου λέω, 25 πόντους χάναν στην τρίτη περίοδο και το γυρίσαν στην ίδια περίοδο. Mm-hmm. Ήταν απίστευτο. Κάνανε ένα επιμέρου σκορ 50-20. Ναι. Έτσι ήταν εκπληκτικό. Εντάξει, μοναδική παράσταση για το Westbrook χθες. Που νομίζω έκανε ακόμα ένα ρεκόρ που το είχε μόνο ο Τσάμπερλεν, ο Will Chamberlain και ο LeBron James. Mm-hmm. 40 plus. Από τους 15 rebound, 5 assist σε παιχνίδι playoff. Αλλά συμφωνώ σε αυτό που λες ότι εντάξει, η επιρροή των τριών αυτών στις ομάδες ναι. και ξέρεις τον Jordan, επειδή εγώ εντάξει τον πρόλαβα καλά τον ναι. Jordan mm-hmm. και θυμάμαι και τα μεγάλα σου που έβαλε με τη Utah, με το Cleveland. Έτσι, δηλαδή αυτά έχουν... Ο Λου έλεγε ότι το τρίποντο που έβαλε χθες ο LeBron είναι σχεδόν, είναι περίπου ίδιο μάλλον με αυτό που είχε βάλει ο Τζόρνταν τότε στο Cleveland. Εγώ νομίζω ότι ο Τζόρνταν λίγο πιο δύσκολο. Στο Cleveland. Ναι. ναι. Νομίζω πιο δύσκολο. Όχι, του Τζόρνταν πιο δύσκολο. Ναι. Αυτό δεν ήταν τόσο δύσκολο. Ήταν εκτός ισορροπίας, ρε παιδί μου. Εκείνο το δεν είναι με Γκρέκ Ήλο. Ναι. Τον λευκό να τον. Ναι. Αυτό έχει μείνει, έτσι. Φωτογραφία που πανηγυρίζει τον στο πηδά στον αέρα και ο Ήλο είναι κάτω. Ναι. Ο Κακομοίρης. Αυτό δεν είναι το The Shot που λένε. Ναι. Όχι, το The Shot νομίζω είναι, είναι στη Γιούτα. Στη Γιούτα είναι το The Shot. Okay. Το The Shot είναι στη Γιούτα. Okay. Αλλά αυτό το shoot με το Cleveland, με τους Cavaliers, έχει μείνει ρε φίλε, δηλαδή καρφωμένο στο μυαλό όλων τότε που βλέπανε τότε την εποχή NBA. Γιατί είναι το μετά.
Δηλαδή, σουτάρει όπως καταρχήν το σώμα του είναι σε μια συνεχόμενη κίνηση. Δηλαδή, και στον αέρα δεν είναι σηκώνεται κατά κόρφα, πηγαίνει. Ο Ήλο, εντωμεταξύ, αυτός ο πραγματικά ένας, πιστεύω ότι είναι ο Γκρέγκ Ήλο, ήταν ένας παίκτης που μάρκαρε τότε και τον Τζόρνταν και την ατυχία σε εκείνη τη φάση. Που νομίζω ότι όσοι ήταν, ας πούμε, λεγόμενοι χαμάλιδες, παίζαν μπάσκετ ειδικά μικρή, είχαν ταυτιστεί και θέλαν, ας πούμε, σε ένα βαθμό να τον κόψει, ξέρεις, ρε Βίλε Κόμστον, ας πούμε, κατάλαβες. Mm-hmm. Τελικά δεν το κατάφερε, βέβαια, είναι εκπληκτική και η άμυνα που προσπαθεί να βγάλει. Δηλαδή, σηκώνεται πάρα πολύ ψηλά. Και ο σε εκείνο το ζωή, τον Τζόρνταν, ουσιαστικά κρατάει την μπάλα πολύ στον αέρα. Ναι, ρε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σου, ναι. Δεν συζητάμε, ναι. Και βέβαια, όλη η ιστορία μετά είναι η φωτογραφία. Εντάξει, σε βίντεο, άμα το δεις, είναι σε slow motion, αλλά η φωτογραφία που τώρα είναι στον αέρα. Με το χέρι γροθιά και πηδάει και ξέρεις κάνει αυτόν τον πανηγυρισμό. Mm-hmm. Και απ' την άλλη είναι ο Καβαλής από πίσω όλοι, ξέρω εγώ, και βλέπεις ένα ξανθό, ας πούμε, ο οποίος είναι κάτω, ρε παιδί μου, πεσμένος και δεν μπορώ να το πιστέψω, ας πούμε. Ότι, εντάξει, εκείνη είναι πολύ καλή ομάδα του Καβαλής τότε, βέβαια, έτσι. Με Ντόχερτη, πολύ καλή ομάδα, πραγματικά. Αλλά έπαιζαν πάνω τότε πολλές ομάδες, έπαιζαν πάνω στους Chicago Bulls και τους μεγάλους Chicago Bulls και στην Ανατολή πραγματικά κυριάρχουσαν, έτσι. Mm-hmm. Αλλά είναι κάποια σούτ που έχουν μείνει, ναι, φίλε. Εντάξει, του Λεμπρόν νομίζω ότι το χθεσινό δεν θα μείνει τόσο στην ιστορία. Ναι. Εντάξει, δεν θα μείνει. Θα έχουμε το θυμόμαστε. Καλά, είναι πρώτος γύρος, έτσι. Ναι, να λέμε. Okay. Κοίτας, δεν είναι πρόκριση. Είναι όχι, δεν είναι. Είναι νίκη. Δηλαδή, σωστά. Του Τζόρνταν τώρα δίνανε προκρίσει και από τα αθλήματα, σου, έτσι. Δεν είναι δηλαδή απλά πράγματα. Ναι. Αυτό τώρα είναι ένα τα σούτ, εντάξει, είναι μια νίκη σούτ. Δεν είναι να πει κάτι. Φοβερό, τρομερό. Αλλά γενικά όμως το χθεσινό σου, ότι για να πούμε ότι εντάξει, οι Cavaliers κέρδισαν τους Pacers και με δύο πόντους και με buzzer beater ουσιαστικά του LeBron στο τέλος. Αυτό δείχνει το πώς, ας πούμε, οι Cavaliers αρχίζουν και στρώνουν στη λογική της ομάδας απέναντι στην Ινδιάνα. Γιατί είχαν προβάδισμα οι Cavaliers, το γύρισε στην Ινδιάνα με όλα τύπο και στο τέλος, ας πούμε, η μπάλα πήγαινε εκεί που έπρεπε να πάει LeBron. Αλλά έδειξε ποιο ομάδα το κλείβανα, δηλαδή πιο πυγμή σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια που είδα εγώ. Πιο μαγκιά, το πούμε έτσι, κατάλαβε. Ναι, δηλαδή απέναντι στου μάγκε του Pacers βγάλαν και λίγο μαγκιά το κλείβανα που είναι λίγο soft. Δηλαδή τώρα είσαι. Τι αλλαγέ είναι σίγουρα. Με Kevin Love τώρα, ρε φίλε, με τον. Με τον τριάρι, πώς το λένε, από την Ατλάντα που. Το σουτέρ, το λευκό. Corver, ναι, δεν είναι τώρα αυτή η μάγκε. Εντάξει, ο JRB τώρα είναι μόνο τα τάτου και. Να είχαμε να λέγαμε, ξέρεις, και τους βλέπουν αυτό τώρα ο Στίβενσον και ο Λαντίμπου και όλοι οι άλλοι. Και ο Μάιλς Τέρνερ, ας πούμε, και θέλουν να τους φάγανε, ας πούμε, και τους φάγανε στα πρώτα παιχνίδια. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά χθες το Cleveland έδειξε μια πολύ έτσι, πιο δυνατή ομάδα. Βέβαια και ο πανηγυρισμός του LeBron είναι έξαλλος. Τη ζει πάρα πολύ τη σειρά. Και έχει ακούσει πάρα πολλά και αυτή η κόντρα γενικότερη που υπάρχει. Και το ότι τα ΜΜΕ στη Αμερική προσπαθούν να τον περάσουν ότι υποβαθμίζει τους συμπαίχτες τους σε αντίθεση με τους άλλους σταρ που τους ανεβάζουν. Όλοι θεωρούν τον LeBron ότι όταν μπει κάτι υποβαθμίζει τους συμπαίκτες του. Γενικά. Και νομίζω ήταν πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Ήταν δυνατό παιχνίδι, ωραίο. Έτσι. Και πώς φέρει συγκίνηση. Γιατί νομίζω τα άλλα που είδα μετά και το Toronto ήταν καλό παιχνίδι. Το πάλεψε η Washington μέχρι το τέλος. Βέβαια στο, μετά μίλησε η λύση παραπάνω, αν θέλεις, που είχε το Toronto με τη Ρόζα. Mm-hmm. Κυρίως. Και πήρε μια νίκη που φάνηκε ότι την ήθελε πολύ, γιατί ήταν πολύ αγχωμένο το Toronto. Γιατί ξαφνικά από εκεί που ήταν χαβαλέ και γέλια στο 2-0, σφίξαν λίγο που λέμε τα γάλατα. Και ειδικά όπως έπαιξε χθες η Washington που ήταν καλή και ο Wall ήταν καλός. Πολύ καλός χθες. Τώρα στο 3-2 η σειρά με το Toronto πάνε στην Washington. Μπορεί να δούμε και 7 παιχνίδια εδώ. Θα φανεί και το Cleveland στο 3-2 και πάει στην Indiana τώρα. Απλά πήρε το πλεονέκτημα πάλι το Cleveland. Εντυπωσιακό τρίτο δεκάλεπτο και εκπληκτικό ήταν σε Westbrook στον αγώνα της Oklahoma City Thunder με την Utah. Η Utah που είχε τον έλεγχο του αγώνα προηγήθηκε με 25 πόντους στην τρίτη περίοδο με Mitchell να κάνει, έβαζε κάτι καλαθάρες Νικό, εντάξει να τρελαίνεσαι. Είδα ένα βιντεάκι που παίρνοντα από το τύρα του έλεγε «Γεια σας, θα λέμε του χρόνου πάλι». Ότι δηλαδή δεν θα γυρίσουμε ξανά, θα πάρουμε το παιχνίδι τώρα. Ναι, ναι, μα έτσι πήγαινε. Ναι. Μα έτσι πήγαινε το μάτς. Φεύγει 25 πόντους. Κάνει πάρτι Γιούτα σε όλες τις γραμμές. Mm-hmm. Η Οκλαχώμα είναι, τα έχει σπάσει. Ο Καρμέλο είναι πάγκο. Ο Westbrook κάνει λάθη. Ο Τζόρτζε βάζει. Mm-hmm. Χάνουν τα rebound. Σε πέφτει ψιλοξύλο. Και είναι 25 πόντους. Και το γήπεδο είναι εκκλησία. Mm-hmm.
Και ξαφνικά αρχίζει ο τρελός, κλέβει μπάλες, τρίποντα και γυρνάνε το μάτς σε μία περίοδο. Γυρίσαν το μάτς, τους πήρε κάτι φορά. Ναι. Αρχίζει και βάζει και Τζορτζ μετά. Και μόλις το παιχνίδι, επειδή το παρακολουθούσα και λέω τώρα, άμα, φύγει, άμα φύγουν 6 πόντους, 5-6 πόντους, τέλειωσε. Και δεν ξαναπηλήθηκαν, θεωρώ μετά. Mm-hmm. Δηλαδή μετά το είχαν από θέμα ψυχολογίας το μάτς. Η Οκλαχώμα που έμεινε ζωντανή, σειρά πάει βέβαια τώρα στη Γιούτα με 3-2 να προηγούνται οι Τζαζ. Αν κερδίσουν, περνάνε. Αλλιώς μετά πάμε σε 7ο παιχνίδι στην Οκλαχώμα. Αλλά νομίζω είναι εκπληκτικό το πώς ένας αθλητής στο σύγχρονο μπάσκετ, έτσι πως είναι γρήγορο, αθλητικό κτλ. Μπορεί, και πόσο γρήγορο μάλλον το σύγχρονο μπάσκετ, μπορεί να αλλάξει ένα παιχνίδι μέσα σε μία περίοδο. Mm-hmm. Έτσι, μιλάμε έτσι. Στο μείον 25 ήταν. Ειδικά για αυτούς που παίχνεις τώρα, έτσι, ναι, που ήταν, μιλάμε για το West. Έτσι, και... στο μείον 25 ήταν ο Οκλαχώμα και το γύρισε στην Ευρώπη. Άμα πας στο μείον 25 σε μία περίοδο, δεν ξέρω, πρέπει να αλλάξουμε και τους χρόνους εδώ και τα time out, γιατί εντάξει, και αυτά παίζουν το ρόλο τους. Πάντα. Δηλαδή, ο Σνάιντερ χθες έπαιρνε time out μόλις μείωνε ο Οκλαχώμα και δεν μπορούσε να σταματήσει το ρυθμό. Έτσι, ο Ολυμπιακός, ο οποίος μείωσε στους 12. Και έφαγε τρίποντα τώρα. Τρίποντα και πάλι έφαγε τρίποντα γιατί ήταν ελεύθερος άλλος. Ναι, ναι. Δηλαδή, έχεις φάει ρε φίλε Ολυμπιακέ 14 τρίποντα. Και εδώ που το παλεύεις όσο μπορείς να μείνεις μέσα στο μάτς. Με 3 λεπτά ακόμα και είναι, ήταν στους 12, πήγε πάλι στους 15. Εντάξει, είναι πάρα πολύ λίγο το ρυθμό είναι η αλήθεια σχέση με την τρίτη περίοδο. Ναι. Γιατί το παρακολουθώ ταυτόχρονα, αλλά. Δεν έχουν Westbrook. Δεν γίνεται τώρα, εντάξει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να. Δεν έχουν Westbrook. Και κλείνοντας, είχαμε το παιχνίδι του Ρόκετς με τη Μινεσότα. Εντάξει, οι Ρόκετς περάσανε το εμπόδιο με 4-1. Πολλή κουβέντα γινόντουσαν για τη Μινεσότα. Άκουγα και τους συναδέλφους που κάναν περιγραφή το παιχνίδι και κάναν πολλή κουβέντα για το τι γίνεται για τη Μινεσότα τώρα. Mm-hmm. Πώς θα χτίσει πάνω σε Butler, σε Towns, σε Wiggins. Αν θα κοιτάξουν να βρουν κάποιον free agent, ας πούμε, μεγάλο να φέρουν, μεγάλο όνομα. Δεν ξέρω αν είναι το τελευταίο παιχνίδι, ήταν χθες το τελευταίο παιχνίδι του Derrick Rose. Και αυτό είναι ένα θέμα. Μπορεί και αυτός δηλαδή να απογορήσει. Γιατί εντάξει, το παιδί τώρα έχει κάτι τραυματισμούς τρομερούς. Δηλαδή και να σταματήσει το μπάσκετ, δεν τον πει κανείς γιατί σταματάς, έχεις ακόμα χρόνια. Όταν έχει φάει πόσα χειρουργία. Έτσι. Εντάξει, το Houston το πήρε σχετικά εύκολα το μάτς. Δεν είχε ιδιαίτερα θέματα κοντά στη Μινεσότα, άλλωστε ήταν και το μεγάλο φαβορί. Η Μινεσότα το. Γύρισε μετά από 14 χρόνια στα play-off. Εντάξει, αυτό μετράει πάρα πολύ για την Μινεσότα γιατί έχει καλή φουρνιά πιτσιρικάδων. Πήρε και τον Butler που είναι ο All-Star παίκτης και έχει χρόνια πάνω να χτίσουν. Νομίζω το καλοκαίρι. Είναι μια ομάδα για το που είμαστε τη Φιλαδέλφεια. Είναι ένα process, ρε παιδί μου. Περιμένει ναι, να δει. Ακριβώς. Σε 2-3 χρόνια τι κατάσταση. Κοιτάξτε, το καλοκαίρι, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω γιατί και τα δημοσιεύματα που διαβάζω, θα γίνει μεγάλο χάμο με του free agent το καλοκαίρι. Mm-hmm. Πέρα ότι υπάρχει το θέμα LeBron, έτσι που θα πάει ο LeBron, τι γίνεται με το LeBron και τα σχετικά. Γιατί όλες αυτές οι ομάδες, δηλαδή Μινεσότα, ξέρω εγώ, Φιλαδέλφια. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι, γιατί δεν το έχω καθαρό στο μυαλό μου. Από τη στιγμή που το συμβόλαιο του Χι LeBron τελειώνει, ναι, με τους Cavaliers, προφανώς και έχει δυνατότητα οι Cavaliers να το κρατήσουν, έτσι, να το, ναι, κάνουν καινούριο συμβόλαιο. Έχουν μια δυνατότητα, νομίζω. Okay, να... Απλά το σύνηθες, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, είναι. Όταν τελειώνει το συμβόλαιο και είναι free agent ο κάθε παίκτη, το πιο συνηθισμένο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να πηγαίνει αλλού. Να το βάλει ο Στρέλνιξ. Εντάξει, είναι σχετικό. Πολλοί σπάνε τα συμβόλαια, δεν τα ανανεώνουν για να υπογράψουν καινούργιο με την ίδια ομάδα για να πάρουν καλύτερα λεφτά. Okay. Παίζει και αυτό δηλαδή. Ότι, για αυτό σε ρώτησα. Υπογράφουν, ας πούμε, δεν ανανεώνουν, μένουν free agent, αλλά ουσιαστικά το κάνουν για να κάνουν νέα συμφωνία όσον αφορά και το salary cap. Έτσι, δηλαδή παίζουν πολλά και εκεί με το salary cap, με το φόρο πολυτελείας. Αλλά γενικά θα γίνει ένας χαμούλης το καλοκαίρι, γιατί διαβλέπω ότι πολλές ομάδες θέλουν να πάρουν παίκτες, δηλαδή θέλουν να δημιουργήσουν αυτό το λεγόμενο Big Three, mm-hmm, που ξεκίνησαν πριν χρόνια, εντάξει, έγινε πιο γνωστό κυρίως από τους Celtics, τότε με Pierce Allen και Garnett. Υπήρχε και την εποχή του Miami βέβαια, με LeBron, Wade και Chris Bosh. Mm-hmm. Αλλά βλέπω ότι πολλές ομάδες, δηλαδή η Φιλαδέλφια ακούγεται ότι ψάχνει να βρει ένα τέτοιο παίκτη μεγάλο free agent. Η Μινεσότα επίσης το ίδιο. Οι Clippers μπορεί να μπουν λογικά στη λογική να πάρουν κι αυτοί. Οι Lakers επίσης ψάχνουν και ήδη έχει ακουστεί και το όνομα του LeBron. Δεν ξέρω πώς θα κινηθούν οι άλλοι όλοι. Δηλαδή τον Dallas που πάντα
εντάξει, έχει τον τρελό εκεί που τα ρίχνει τα λεφτά. Εντάξει, Celtics δεν νομίζω. Η Washington επίσης, το Toronto δεν φαίνεται και αυτό δεδεθειμένο. Δεν μπαίνει σε αυτή τη λογική. Η Utah, για παράδειγμα, δεν μπαίνει σε τις λογικές να πάρει μεγάλους free agent, ας πούμε. Να δώσει πολλά λεφτά, να κλείσει τέτοια συμβόλαια. Mm-hmm. Γίνεται ένας χαμός πραγματικά το τι θα γίνει με τους free agent. Η Οκλαχώμα, ας πούμε, ποιος θα μείνει, θα μείνουν και τρεις. Δηλαδή ο Καρμέλο χθες έπαιξε ελάχιστα για μένα, για τέτοιο παιχνίδι. Γι' αυτό και ρε Οκλαχώμα. Ναι, δεν ταιριάζει. Τι. Δεν ταιριάζει ο Καρμέλο. Δεν ταιριάζει ο Καρμέλο και δεν ξέρω ποιος θα τον εμπιστευτεί μετά την Οκλαχώμα, τον Καρμέλο Άντωνη. Γιατί όπου πάει η ομάδα έχει θέματα. Ποιος μπορεί να τον εμπιστευτεί τον Καρμέλο τώρα για να του δώσει θέση ηγέτη στην ομάδα. Ηγέτης δεν νομίζω ότι είναι πλέον. Ναι. Να του δώσει μια θέση βασικού. Θα μπορούσε να πάει σε μια ομάδα να κολλήσει και να θυμίζει τον παλιό του αυτό. Απλά εγώ νομίζω ότι έχει βαρύνει κιόλας λίγο φίλο. Α, ναι, εντάξει. Τα χρόνια στη Νέα Υόρκη τον φάγανε. Δεν. Είπαμε ότι αν μάθει σε μια ομάδα να είσαι συνέχεια loser, μετά δεν σου κάνει αίσθηση να γίνεται. Καταλαβες. Δηλαδή τώρα ο Καρμέλο τόσα χρόνια στη Νέα Υόρκη κέρδιζε πόσο το χρόνο, 20 φορές. Mm-hmm. Όταν έχει 20-60 ρεκόρ, μετά δεν σε κάνει αίσθηση ήττα. Όπως θα πειράξει, ας πούμε, τώρα στην Οκλαχώμα, πειράζει ήττα. Γιατί ο Οκλαχώμα έχει το Westbrook που πέρσι κουβάλει στην ομάδα μόνος του πολύ ψηλά για τα δεδομένα της Οκλαχώμα. Ναι, βέβαια. Καταλάβες. Οπότε δεν είναι Νέα Υόρκη που δεν ξέχασε και τι έγινε, ας πούμε, σπάει κλικ και να είχαμε να λέγαμε. Mm-hmm. Δεν είναι το ίδιο. Γενικά νομίζω ότι το καλοκαίρι θα είναι πολύ σημαντικό γιατί θα έχουμε ανακατατάξει το NBA γενικότερες. Γιατί ξέρεις τι γίνεται τώρα, οι δυνατοί θέλουν να γίνουν ακόμα πιο δυνατοί, αλλά και το NBA όλο σαν λογική δεν θέλει αυτό να γίνεται. Εντάξει, θέλει τη δημιουργία κάποιων ομάδων μεγάλων, να υπάρχει έτσι αντιπαλότητα, αλλά δεν θέλει να είναι μόνο τρεις ομάδες, τέσσερις και οι υπόλοιπες 20 κάτι να απλά να παίζουν. Γιατί, εντάξει, άμα δεις τα τελευταία παιχνίδια στο Phoenix, ας πούμε, το γήπεδο ήταν άδειο. Ήταν άδειο το γήπεδο. Στο Memphis το μισό ήταν άδειο. Έτσι, δηλαδή, αυτά τα βλέπουν οι Αμερικανοί, άσχετα αν είχαν αύξηση εισιτηρίων, ας πούμε, φέτος στο NBA. Τα βλέπουν αυτά όλα. Δηλαδή, εντάξει, θέλουν να έχουν 2-3 ομάδες μεγάλες και θέλουν προφανώς τα μεγάλα brand name, οι Lakers, οι Knicks. Και προφανώς και θέλουν τα θέλουν super αυτά. Teams, να το πω έτσι. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, τώρα σκέψου τα, οι Lakers, οι Knicks, τον Brooklyn, ας πούμε. Οι Knicks και τον Brooklyn, ας πούμε, έχουν να πάνε playoff και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά παραμένουν τα μεγάλα brand name. Είναι μεγάλα brand name. Όπως οι Clippers και οι Lakers. Είναι brand name, όπως να το κάνουμε. Άσχετα ότι τώρα που λέγαμε Lakers, διάβαζα ένα κείμενο τώρα. Ότι περνάει στην Αμερική ότι οι Bulls γυρνάνε πίσω, λέει, λόγω τραυματισμού, λέει, και γι' αυτό γυρνάνε πίσω. Όχι γιατί αυτό στη Λιθουανία, ας πούμε, που κάνανε ένα τσίρκο με την συγκεκριμένη ομάδα, ας πούμε. Mm-hmm. Εντάξει. Είναι και 13 πριν τώρα ο Ολυμπιακός κατεβάζει διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό, αλλά... 93-84. 84 τώρα Παναγκαλάθη ο Σπανούλης. Δεν νομίζω. Και έχει 1-13 ακόμα. Mm. Το δεν σκεφάω όλα, μα ήθελες. Ναι, εντάξει. Σηκώνεται καλά όμως ο αμυντικός. Δηλαδή δεν... Ναι, βρε, άμα ήθελες το, δεν σου λέει κανένας τίποτα. Αυτό λέω. Αυτό φωνάζει ο Τόμις. Καλά, μην φωνάζει ο Τόμις τώρα. Ο Τόμις θα έχει με τον Γιασκεβίτσος, θα έχει. Καλά, αυτή. Έντονο διάλογο έχουν. Είχανε μάλλον. Ο Τόμιτς είχε και μια τέτοια δήλωση για τον Γιασικεβίτσιους. Τεχνική ποινή και στους δύο. Μετά το δεύτερο παιχνίδι, δεν θυμάμαι καλά. Κάποιες δηλώσεις που τις έβλεπα κιόλας ότι ξέρεις, μιλάει πολύ και κάτι τέτοιο. Ο Σάρας είναι μεγάλη μωρή. Το παίζει το παιχνίδι. Ναι. Το παιχνίδι του μυαλού το παίζει όπως θέλει. Εντάξει, και ο Τόμιτς δεν πάει πίσω. Αλλά ο Σάρας το παίζει το παιχνίδι του μυαλού πάρα πολύ καλά. Το παίξε με τον Παναθηναϊκό. Και είναι κομμάτι πλέον του προπονητή αυτό. 100%. Έτσι, ειδικά στην Ευρώπη. Ειδικά στην Ευρώπη και ειδικά σε καταστάσεις τέτοιες που είναι τέτοια παιχνίδια. Που ξέρεις, μπαίνεις και λίγο και ως outsider. Για να δούμε αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να το παίξει το παιχνίδι στο τέλος. Πέρασε τις Αργύριες, τα 6 δευτερόλεπτα το κέντρο. Αν δεχθεί καλάθι εδώ, νομίζω τελειώνει. Αν βγάλει να άμυνα και βρει τρίποντο, κάτι μπορεί να γίνει. Έχει κάποιες ελπίδες ακόμα. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε το ναι. Μιλγουόκι Βοστόν, έτσι. Τελευταίο παιχνίδι. Πολύ σωστά. Το τελευταίο θα δούμε. 3-2. Λες να πάει τελευταίο. Ο Παπα-Νικολάου. Εντάξει. Θα το δούμε. 3-2 λοιπόν. Προηγείται η Βοστόνη του Γιάννη και του Μιλγουόκι.
Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο πολύ και το παιχνίδι για το Μιλγόκι και η ανατροπή, θεωρώ, πλέον. Mm-hmm. Αλλά... Εντάξει, θα το δούμε. Εγώ θα το, δω, θα το δούμε γιατί είμαστε και Celtic, γιατί παίζει και το Κούμπο. Τι ώρα αυτό σήμερα, 3 νομίζω, ε? Νομίζω, ναι. Νομίζω 3. Θα είναι. Τέλος πάντων. Θα το παλέψουμε πάντως, ναι. Ότι θα το παλέψουμε, θα το παλέψουμε. Εγώ θα το δω σίγουρα. Τώρα για εσένα δεν ξέρω. Έχω ξύπνημα και μετακίνηση εγώ, το πρωί και αυτό είναι θέμα. Εγώ θα τα βλέπω και τα βλέπα γενικά. Αλλά πλέον και τα πολύ πολύ αργά, ας πούμε. Χθες, φίλε, δεν είχα κουράγιο. Κοίτα, χθες τώρα να σου πω κάτι. Χθες ποιο ήταν το τελευταίο μας, οι Rockets. Ναι. Τελειώσανε 7 και 5. Ας πούμε, η σειρά των Rockets, από τη σειρά των Rockets δεν έχω δει τίποτα. 7 έχω και 5 LeBron, έχω δει LeBron αρκετά. Έχω δει τη σειρά φυσικά τους... Εντάξει, Ανατολή είναι εύκολο. Και από τα άλλα, από τα περισσότερα έχω εικόνα. Rockets όμως δεν έχω δει καθόλου, γιατί νομίζω ότι όλα τα παιχνίδια δεν είναι τέτοιο. 4,5 και 5,5 ώρα. Εντάξει, είναι αργά εκεί κάτω, είναι αργά. Έτσι, ο τέτοιος, ο Γευτόκας. Ναι. Είναι στις Αλγύριες, βέβαια. Δύο βολές έβαλε ο Σπανούλης, έχει 40 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, για να δούμε. Εντάξει. Τι έδωσε, ρε. Τι έδωσε ο Παλίκαρος, αντιαθλητικό φάουλ, μπράβο. Α, το δούμε, το στην δούμε. Επαναφορά. Χειροκροτάει ο Παπα-Νικολάου. Τώρα, ρε φίλε, μα να σου πω λίγο. Κάτσε να δούμε, ρε, Νικό, να δούμε. Βρε είναι. Από τη στιγμή που το δίνεις, εντάξει. Το τραβάει τώρα. Δεν το δίνεις όμως, ρε φίλε. Δεν το δίνεις. Εντάξει τώρα, ρε φίλε, αυτό το τραβάει τώρα ο Παπα-Νικολάου. Τι να κάνουμε τώρα. Χειροκροτάει ο Παπα-Νικολάου, βέβαια τραβάει τα μαλλιά που δεν έχει ο Σπανούλης. Ο Σπανούλης. Εντάξει, εγώ έτσι πως το είδα, τον τραβάει ο Παπα-Νικολάου. Από τη στιγμή που υπάρχει επαφή και τον κλειδώνει το χέρι. Τι, είναι φάουλ, είναι αντιαθλητικό. Το γράμμα και το πνεύμα. Εντάξει. Κοίτα, να σου πω κάτι όμως τώρα, επειδή είναι έτσι το παιχνίδι, πρέπει να πας με το γράμμα. Γιατί άμα χάσει την μπάλα Ζαλγκύρης και βάλει καλά το Ολυμπιακός, έτσι. Τι πήρε τεχνική ποινή. Για τόση ώρα την κυνηγάει. Τεχνική ποινή πάλι. Ο Παπα-Νικολάου, εντάξει, τώρα νομίζω το παιχνίδι τελειώνει. Ναι, δεν μπορεί να αλλάξει. Για τον Παναθηναϊκό. Εδώ κάποιο τώρα δεν μπορούσε να τον κάνει Παπα-Νικολάου. Άσχετα το τι έγινε με το αντιθλητικό. Κράτα τον. Είσαι ακόμα στου 8. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι αυτό τον απέβαλε κιόλα. Ναι, πρέπει να τον δυσκαλυφθεί και να τον έδωσε. Τον απέβαλε τον Παπα-Νικολάου. Ναι, πρέπει να πάει στα αποδυτήρια. Τώρα σκέψου, τι περιμένω τώρα. Γιαννακόπουλο να σηκώσει Instagram με τον Παπα-Νικολάου και να πει με δικαιώνει. Με δικαιώνει ακόμα πριν. Και ο Ολυμπιακός. Να δούμε κάτι τέτοιο. Βλέπω ότι ένας καλός φίλος έχει να βάσει live βίντεο. Κάτσε να ρωτήσω. Δηλαδή. Και ο Σπανούλης χειροκροτάει. Εντάξει. Εγώ ξαναλέω ότι υπάρχει τραύμα στην αρχή. Υπάρχει, δηλαδή. Μπορείς να το δώσεις και αντιαθλητικό. Τώρα εντάξει. Άμα δεν το δώσεις όμως και χάσεις την μπάλα Ζαλγκύρης, εσύ λες Ζαλγκύρης γιατί, αφού τραβάει. Είναι περίεργη η φάση. Εντάξει, τώρα άμα πάμε το γράμμα του νόμου, νομίζω ότι δίνεται. Υπάρχει επαφή, υπάρχει κράτημα του Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, 96-86, διαβάζω 10, μπάλα και πάλι στις Αλγύρες. Τώρα να σου πω κάτι, δηλαδή ακούγεται λίγο ξύμωρο τώρα. Να θέλει η Ευρωλίγκα να σφάξει τον Ολυμπιακό για τις Αλγύρες. Όχι, δεν νομίζω. Δηλαδή, τι να προτιμάει. Είναι περίεργη φάση γιατί είναι αυτό πλέον που. Να προτιμάει πρωτομέως, ας πούμε, να σφαχτεί ο Ολυμπιακός και να πάει στις Αλγύρες, ας πούμε, στο Final Four. Που άμα πήγαινε ο Ολυμπιακός στο Final Four, μετά έχει 20.000 Ολυμπιακούς. Και θα πάνε τώρα, ας πούμε, 1.000 Λιθουανοί. Δηλαδή, εντάξει, το έχουμε χάσει λίγο εδώ και κάποια πράγματα. Έχουμε ξεφύγει λίγο. Εντάξει. Ο γιο τι θα άλλαζε, δηλαδή, δεν είναι και. Πώς έχεις τώρα, δεν είναι και. Σφύριγμα το οποίο σε. Γιατί σε 9 πόντους εσύ ήδη πίσω. 8. Ναι, βρε, και να μην το έδινε και κανονικό φάουλ να δίνε. Θεωρώ, δεν θα άλλαζαν και πάρα πολλά. Θεωρώ πραγματικά υπερβολικές αντιδράσεις. Καβαλιάουσκας που έπαιζε κάποιος στην Καβάλα. Είναι Γενέβρα. Υπερβολικές αντιδράσεις των άνθρωπων του Ολυμπιακού, αλλά μάλλον έχει να κάνει με την όλη ιστορία, έτσι το πώς κινείται η κατάσταση στον Ολυμπιακό. Έτσι, το πώς είναι όλη η κατάσταση στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, η Ζαλγκύρης θα είναι η πρώτη ομάδα που θα πάει στο Final Four του Βελιγραδίου. 3-1 τον Ολυμπιακό. Απομένει λίγο το τελικό αποτέλεσμα. Με 25 δευτερόλεπτα να απομένουν. Αυτό περιμένουμε ουσιαστικά για να τελειώσουμε και εμείς την εκπομπή. Ναι. Να δώσουμε το τελικό. Να πούμε ότι μαζί μας Auto Clean Παντελίδης, μπαταρίες, λιπατικά, χημικά, αξεσουάρ, βιολογικός καθαρισμός και πλήσιμο αυτοκινητού με τα κορυφαία βετανικά προϊόντα. Έτσι, Auto Clean Παντελίδης, Γρηγορίου Λαμπράκη 100 στην Ανατούμπα και πρατήριο BP για την εξυπηρέτηση των πελατών.
τηλέφωνο 2-3-19-38-8-75. Επίσης, μπαχαρικά δόξας, εδώ και 40 χρόνια η εταιρεία δόξας φροντίζει για τις γεύσεις των Θεσσαλονικιών. Πιπεριά, κουκουρμάς, κανέλα και ηλάνη, σκάρι, αλάτια μαλαίων. Επίσης, χαμομήλι, ρύζα, θυμάρι, φασκόμηλο και τσάγια εξωτερικού. Ολυμπίου Διαμαντή 21, τηλέφωνο 2-3-10-5-50-6-46 και στο δόξας Παύλα Spices. .gr, με λατινικούς χαρακτήρες, εταιρεία δόξας λοιπόν, μπαχαρικά και βότανα. Και τέλος, Γιώργος Μάσκας και σαλόν, έτσι κορυφαίος στο είδος του ο Γιώργος Μάσκας και το επιτελείο του, σαν ένα εξαιρετικά όμορφο και καλέσει το χώρο, σας περιμένει για να προσφέρει τις υπηρεσίες του, προτείνει λύσεις όσον αφορά τα μαλλιά σας με βάση την προσωπικότητα και το χαρακτήρα σας και το στυλ σας, έτσι για τη διαδεδομένη σας εμφάνιση και όχι μόνο. Γιώργος Μάσκας, Hair Salon λοιπόν, Γεωργίου Σταύρου 5, στο κέντρο της πόλης, τηλέφωνο 2-3-10-282-700 και επίσης Facebook και Instagram μπορείτε να ακολουθείτε, να κλικάρετε εκεί τα like και τα σχετικά και να παρακολουθείτε και τα νέα χτενίσματα. George Maskas, Hair Salon, μπορείτε να μπείτε εκεί και να τα δείτε όλα. Μάλιστα. Λοιπόν... Εντάξει, τελικό, το τελικό σκορ μονομένη 13 και 8 έχει, 99-91 είναι η Ζαλγίρη. Η γυναίκα του Σάρας είναι αυτή νομίζω. Η γυναίκα του Σάρας είναι Ελληνίδα. Αυτή. Η Μαλαχρινή, ναι. Ελληνίδα νομίζω. Νομίζω, ναι. Ναι. Καλά, τι θα πάρει. Καλά, οι Λιθουανές είναι ωραίες. Γιατί ρε, είναι ωραίες και οι Λιθουανές. Ναι. Μια χαρά είναι. Εκεί πέρα. Είναι, λοιπόν, είναι... Η Ζαλγίρη θα είναι η πρώτη ομάδα που θα πάει στο Final Four του Βελιγραδίου. Να δούμε αν θα προκύψει και η δεύτερη σήμερα. Το Τζάμπολ έχει. Γίνεται στις 10, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στη χώρα. Κάτσε να, μπω, να δω Instagram Γιαννακόπουλος. Να έχει φωτογραφία Παπα-Νικολάου για τον Μπερτομέου. Να το δούμε και αυτό στην Ελλάδα. Τι άλλο. Όχι, όχι. Προς το παρόν δεν έχει κάτι. Τι άλλο. Κάτι καινούριο. Λοιπόν, ναι. Αυτά. Ακολουθεί Μπαλαντέρ, Θανάσης Κυλώνης και Νίκος Παπαδόπουλος μέχρι και τις 10. Εμείς και αύριο θα είμαστε εδώ. Εδώ στην Άλφος βέβαια, γιατί εμείς έχουμε υποχρεώσει οικογενειακές. Θα είμαι εγώ προσωπικά εδώ. Αλλά θα και αύριο με Basket City θα σε έχω τηλεφωνικά για το φιλικό του ΠΑΟΚ να μας δώσει 10 λεπτά. Είναι και κλεισμένο το θυρόν, φίλε. Διακυμάνσεις. Δεν ξέρω αν θα έχει σκορ. Σκορ τα πάντα όλα. Λοιπόν, ωραία. Αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια. Μένει στο Λίμπερο.